When we make that secret, <laughs> Καλημέρα, καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη pop για τι δύσκολε ώρε. Το podcast του one -man για την pop κουλτούρα. Εγώ με ήσασταν ακριβέσαι. Ποιο είσαι? Στο. Όπω θα το δω, Συνεχίζοντα λοιπόν από την προηγούμενη εβδομάδα, μιλήσαμε με το Στουκέ. Για όποιον έχει δει Τρουμπλάντ, καταλαβαίνει. Όποιο δεν έχει δει Τρουμπλάντ, ενδεχομένω. Δεν ξέρω. Μπορείτε να το δείτε τώρα στο Vodafone TV. Το οποίο Vodafone TV έχει όλε τι διάσημες και νέες σειρές τη HBO. Παίζουν εκεί αποκλειστικά λοιπόν. Γιατί το Vodafone TV είναι το σπίτι τη HBO στην Ελλάδα. Και συνεχίζουμε και κλείνουμε πια το αφιέρωμά μα στην uh, HBO, αυτό το δίκτυο το, οπότε, που έφερε τη χρυσή εποχή τη τηλεόραση. Και... Εντάξει, έχει τροφοδοτήσει τηλεόρα... την τηλεόραση με πάρα πολλού τρόπου εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Ε, και εμ... πάνω δύο ώρες κάπω αυτό που. Τσου για μια ολόκληρη γενιά αυτό που σκέφτεται ω τηλεόραση, εξού και το μότο αυτό που είχε πολύ επιτυχία mm. για ένα διάστημα, το δεν είναι τηλεόραση, είναι HBO. Ναι, θέλανε να κάνουν αυτή τη διάκριση. Ναι. Ε, την αντιληφθήκαμε, την καταλάβαμε, την, την καταλάβαν όλοι τι βασικά. Την νιώσαμε. <laughs> τι, τι νιώσαμε. Ε, ναι, και σίγουρα έχει δώσει προδιαγραφέ και για τηλεόραση που βλέπουμε σήμερα mm -hmm. και το streaming και όλα αυτά. Ε, που γίνεται με συχνά με διαφορετικού όρου. Λίγο πιο κινηματογραφικού, πιο βασιμένου στου δημιουργού και λιγότερο απαραίτητα στο τι θέλει να δει το κοινό κάθε εβδομάδα. Που είναι αυτό που, που λίγο την ταλαιπωρεί τη, τη δημοσία τηλεόραση. Πε, γιατί ναι, αφουγρα... πρέπει να αφογκράζεται περισ... λίγο τα πράγματα αλλιώ. Περισσότερο με μια λογική, πε εσύ, τι ιστορία θε να πει, το και το, ΑΒ, δ», παρά α πούμε, α ωραίο κόντσε, πάμε και βλέπουμε. Mm. Ναι, ακριβώ. Ε, οπότε είχαμε φτάσει ε, μέχρι και το την επέλαση ας πούμε, του True Blood, η οποία ήταν μια απόφαση που πήρε, νομίζω, πολύ συνειδητά το κανάλι να κάνει κάτι τόσο εμπορικό. Mm. Ε, γιατί όπως λέγαμε στο προηγούμενο podcast που μπορείτε να ακούσετε στο Spotify, το Google Podcast, τα iTunes και γενικά όπου και ακούτε... σε όλα τα podcast apps της επιλογής mm -hmm, της. Mm -hmm, ακριβώς. Ε, όπως λέγαμε, λοιπόν, εντάξει, καλή τέχνη, <laughs> αλλά, <laughs> αλλά έπρεπε το HBO να βρει έναν τρόπο να κάνει κάτι που να έχει με τα χαρακτηριστικά του ε, και τον έλεγχο που μπορεί να έχουν δημιουργήσει στο, στο δίκτυο, στο κανάλι αυτό. Ε, αλλά να έχει και ένα εμπορικό αντίκρισμα λίγο στη λογική του Σοπράνος ή του Sex and the City που εκτός από μια καινούρια ριζοσπαστική δουλειά, η μια με τον τρόπο της, είχε και τεράστιο γκέλ στο κοινό. Mm. Οπότε το True το, το, πέτυχε αυτό. Λέγαμε... Mm. Previously on pop, <laughs> για τι δύσκολε ώρε. λέγαμε, αυτό, πω είχαν πέσει μια φάση. Επειδή του είχε καλομάθει πολύ στην αρχή αυτό το διδυμάκι στο πράγμα, στο δηλαδή Ξεκίνησε πολύ γλυκά η, η όλη κατάσταση. Ε, τρομερά γλυκά όμω. Ε, δηλαδή που πήγαιναν μόνο του αυτά που λέγανε. Αυτό λοιπόν. και μετά πα με άγνοια και δίνουν σε φάση. Α, πολύ ωραία πήγε αυτό. Άρα αυτή θα είναι <laughs> η φάση τώρα, ξέρει. <laughs> και μετά σκάσανε σε. Δηλαδή άρχισαν να κόβονται σειρέ, άρχισαν λίγο να βλέπουν τα δύσκολα. Ξανακόβουν κάτι Deadwood, κάτι Rome. Το Wire δεν κόπηκε ποτέ, αλλά ήταν α πούμε το, το. στολίδι κάπως, ήταν το, εντάξει, το like. Ναι, μα παίρνει να. Ε... Κάθε χρόνο το εξετάζανε. Κάθε χρόνο το εξετάζανε, θα... αλλά, αλλά ναι. ποτέ δεν. Και Λέτανε δεν το κόβανε πάντα... ποτέ. Α, ναι, ξέρει. Mm. Ε, αλλά παρόλα αυτά η πραγματικότητα επέβαλε την λένε, τη γέννηση κάποιου καινούριου ε, μαζικού hit γιατί ωραία τα, τα, άρθρα και οι, ε, το και οι ωραίες κριτικές αλλά, αλλά πρέπει να φάμε αλλά, ναι, δεν <laughs> τα αυτά. και να κάνουμε και, και, να μπορούν να κάνουν και τέλος πάντων παραγωγές Όπω ε, όπως ας πούμε ήταν το ροουμ ε, που του έκοψαν λόγω τεράστιου κόστος mm -hmm. ας πούμε Χωρί ε, χωρίς να τους βγαίνει η Παναγία ότι αχ μπορούμε, μπορούμε, να το πληρώσουμε αυτό τους πω άμα έχεις κάποια, ε, μια μεγάλη ναυαρχίδα που σε πηγαίνει ας πούμε, και που είναι φέρνει αυτό, χρήματα και, είσαι λίγο πιο άνετο Φάνει ακριβώς άνε, ε? αυτή η μεγάλη αξία του να υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο πράγμα το οποίο να πηγαίνει από μόνο του για να τραβάει και τα subscriptions και, γιατί είναι σημαντικό επίσης και αυτό ότι δεν τους νοιάζει απαραίτητα η θεαματικότητα Σόνικιντ ενό συγκεκριμένου πράγματο, αλλά το mm -hmm. κατά πόσο ας πούμε, θεωρούν ότι μπορεί να τραβήξει τι ε, τις συνδρομέ. Δηλαδή, να φέρνει subscribers, ναι. Ναι, και ναι, πάντα ναι, ναι. θε ένα μεγάλο. Δηλαδή αυτό φάνηκε ας πούμε, αυτή την προηγούμενη δεκαετία, ότι χρειάζεται ένα τέτοιο μεγάλο πράγμα το οποίο κάπω να ψώσει την κατάσταση. Το οποίο εντάξει, πριν περάσουμε στο επόμενο, όχι απλά μεγάλο. <laughs> δηλαδή αδιανόητο χύψι. Κάτι, το <laughs> κάτι, κάτι <laughs> τη <έτυχης laughs> HBO. Θέλω να, να μιλήσω για μια σειρά που, που κόπηκε την περίοδο του 2000, νομίζω κόπηκε το 2011, είχε ξεκινήσει το 2010. <Τι> Ήταν στο μετέχμιο αυτού, δηλαδή συζητάγαμε Ακριβώς. στο προηγούμενο λίγο για τον Board του Death και για αυτά πώς, πώς ξεκίνησαν λίγο να προσπαθούν λίγο να πιάσουν και ένα hip κοινό. Κάπως θα δούμε αυτή τη βδομάδα, δεδομα... <Τι Τι> <Τι> <δεδομάδα, Τι> <λέω, αυτή, Τι> σε αυτή τη δεκαετία, το ότι Εν τέλει, κατάφεραν να φτάσουν και σε ένα πιο πούμε, diverse programming, κάπω να πιάσουν και άλλα πράγματα. Γιατί ήταν κατεξοχήν ένα δίκτυο με πάρα πολλέ σειρέ για λευκού. Δηλαδή, ναι, ε, ναι, ναι. Για, είναι, είναι λίγο μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ε, programming. Κάπω τα κατάφεραν εν τέλει να το πετύχουν. Αλλά πρώτα πέρασε από κάποια κύματα ή ακριβώς Ακριβώ. Και υπήρξε φάση. ένα θύμα το οποίο εάν. Ε, είχε κακό timing. Θεωρώ δηλαδή ότι αν είχε βγει πραγματικά λίγα χρόνια αργότερα mm. θα χωρούσε στο πρόγραμμα τη HBO. Mm. Και μιλάω για το How to Make it in America, το οποίο επίτηδε δεν ανέφερα στο τέλο ε, του περασμένου podcast, γιατί νομίζω είναι, είναι καλή έναρξη για να. Για να, για να για να δούμε ένα κύμα που πήγε <laughs> να γκίξει το, HP, το η HBO, συγγνώμη, <laughs> και ναι. δεν τα κατάφερε για, για, για ελάχιστο <laughs> χρονικό διάστημα και μετά είχε, ξέρω εγώ, πάρα πολλά τέτοια. Α, ε, εμ... Γενικά στην τηλεόραση ήταν πάρα πολλά. Ίσως ναι, ναι, ναι. γελάω, γελάω γιατί σκεφτόμουν ότι το κρατήσαμε αυτό εδώ πέρα για να ανοίξει ένα επεισόδιο ως ένα εμφανές ε, blockbuster... Σε κίνημα το επεισόδιο. Δηλαδή, ακούσε, τι, μιλάνε για το χάτου μέχρι την Αμέρικα. Οπωσδήποτε να ακούσουμε. Βάλε καφέ. λοιπόν όμω, το χάτου μέχρι την Αμέρικα έχει πάρα, πάρα πολύ πιστού φαν, οι οποίοι μάλιστα ήρθαν κυρίω στη δεύτερη σεζόν. Δηλαδή, τη σεζόν που κόπηκε η, η σειρά και μάλιστα αυτή ήταν η σεζόν που και η κριτική πια το είχε αγκαλιάσει, αλλά ερχόντουσαν και τα νούμερα. Προφανώ θα, θα πω μάλλον λίγο γύρω-γύρω το τι μάλλον το έκοψε, γιατί ο δημιουργό, ο Ιαν Έντελμαν, δεν έχει λάβει ποτέ πολύ σαφή απάντηση στο γιατί τελικά κόπηκε. Mm -hmm. Υπάρχουν όμω κάποιε υπόνοιε. Ε, το How to Make it in America να πούμε ότι είναι μία, ήταν μια σειρά η οποία ακολουθούσε δύο φίλου στη Νέα Υόρκη Πόσα ποτέ, τέτοια κόνσεπτ έχουμε δει πραγματικά που θε να πα στη Νέα Υόρκη και να, να βρει την Γκαλία, ας πούμε και να πετύχει το χώρο σου, όποιο και αν αυτό. Συγκεκριμένοι ε, στόχευαν στο χώρο τη μόδα, ναι. το fashion industry. Είχε και τον. Ε, ε, και τον. Ε, και τον ε, πώς είναι, τον Βαρβάτο. Καλά η σειρά. <laughs> τον, ε, <laughs> <laughs> τον, ε, τον σχεδιαστή. Πώ το λένε. Τον ε, <laughs> ε, Βαρβάτο. Θα του ψάξω να του ξέρετε, Εβανέστη. Συνήθω να μου έλεγε. Οι δύο βασικοί πρωταγωνιστέ ήταν ο Βίκτορ και ο Μπράιν Γκρίνμπεργκ. Εγώ, παιδιά, είχα ένα, μια ευδυναμία στον Μπράιν Γκρίνμπεργκ, ο οποίο έχει την κατάρα του πιλότου και τη σειρά. Δηλαδή, παίζει σε μια σειρά. Μία-δύο σε μία, σειρέ σεζόν και απλά και κόβεται. Είτε, α πούμε, στο October Road. Αντίο στο October Road. Ε, ε, Γενικώ. Δεν είναι πολύ καλό τυχο. Είναι λίγο μυτσοτάκι των ε, ε, συγγνώμη, <laughs> των πιλότων και τον πρώτο σεζόν. Ε, <laughs> ε, αλλά εγώ του είχα δει γιατί έπεσε στο One Tree Hill, ένα από του πιο γλυκού και καλού αντρικού χαρακτήρε που είχε αυτή η σειρά, η οποία θεωρώ ότι έπασχε πάρα πολύ στου στους, στους αντρικού χαρακτήρε του One Tree Hill. Όσοι, το έχετε δει, ο ένα, το ξέρετε. Yeah. Δηλαδή, δεν ξέρει τον Νέιθαν, ο οποίο κάποια στιγμή στην πορεία, ε, μετά, μετά πούμε, τη δεύτερη σεζόν, ίσιοσε και όλα καλά. Οι υπόλοιποι ήταν συνήθω πάρτε τον ένα χτύπα τον άλλο. <laughs> ο ρόλο λοιπόν του, του Brian δεν ήταν τέτοιο, οπότε. Πάντα χαιρόμουν, πάντα το, όταν τον έβλεπα σε άλλη έλεγα τι καλά, τι καλά. Και ξαφνικά πάντα μου τον παίρνανε, ρε παιδί μου, γιατί δεν υπήρχε μετά από λίγο η σειρά. Ε, στο συγκεκριμένο μου σοου υπήρχε και ο. Ο Λουί ο Γκουθμάν, ο οποίο είναι. Εντάξει. Λατρεμένο. Επίση, βρίσκω πάρα πολύ ωραίο το πώ με το HBO πήρε τον Λουί Γκουθμάν και απλά τον έβαζε από ένα σημείο και Σε μετά τον έβαζε. Α, κάθε χρόνο ναι, ναι, όπου, ναι. όπου χρειαζόταν κόσμο ναι. για ένα <laughs> μεγάλο cast, α, τον <laughs> πέταγε εκεί πέρα να Μάλιστα, υπάρχει. Μάλιστα. Ε, Είχαν σκεφτεί να. ήταν από τα πρώτα ονόματα που είχε αναφέρει ο Έντελμαν για τη σειρά. Παρ' όλα αυτά του έλεγε ότι το δίκτυο δεν είναι λίγο μεγάλο. Mm. Ε, οπότε κάπω τον χρειάστηκε να τον επαναφέρει αρκετά στις συζητήσεις και σαν σημείο, σαν άνθρωπος τέλος πάντων αναφορά όσον αφορά τη Νέα Υόρκη γιατί και ο ίδιος ο Έντελμαν και ο Γκουθμάν έχουν μεγαλώσει στο Lower East Side οπότε τους έλεγε ότι οκ, okay, η ηλικία δεν χρειάζεται να είναι θέμα, μπορούμε να αγάπησουμε κάτι... Γύρω από αυτόν τον άνθρωπο δεν χρειάζεται να είναι νολα... ο, Θοδωρή και τα εξαρτήματα του καταστρέφονται. Όλα, όλα καλά. Πέρα, ναι. <laughs> καλά. <laughs> ε, αλλά τέλο πάντων, ναι, και εκτό από τον Κουθμάν, παιδιά, ποιο ήταν στη σειρά, ο Κιτ Κούντι, κάτι, συγγνώμη. Και ο Τζον ο... Βαρβάτο επίση. Ναι, μπράβο, το <laughs> βρίσκω. <βελαιώσαμε. laughs> ναι. Θα επανέλθω. Θα ωραία, θα ωραία. Ο ε, Κάντι, λοιπόν, ο ράπερ, mm. ο οποίο είχε πλάκα γιατί όταν του ζήτησα να είναι στη, mm. στη σειρά, ήταν τελείω τυχαία σε ένα μπαράκι. Έγινε μια γνωριμία. Τέλο πάντων, άρχισαν να πιάνουν κουβέντα με τον Έντελμαν και γνωρίστηκαν. Και του πέρα, τι δουλειά κάνει, mm. του λέει ο Έντελμαν. <laughs> λέει, φτιάχνω δίσκου. Γενικά γράφω. Ε, αλλά τότε δεν είχε κάποιον προσωπικό του δίσκο εκεί έξω. Οπότε δεν ήταν συνδεδεμένο ντε και Sony με τη ραπ μουσική. Και μάλιστα όταν ε, τελικά πήρε το ρόλο, γιατί η συζήτηση, αν έγιναν φίλοι και μπήκε στη σειρά. Εμ, δεν ήθελε όντω ο χαρακτήρα του να συνδέεται με τη μουσική κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι. Εμ, ήθελε να κάνει κάτι τελείω τελείως διαφορετικό και μάλιστα στη, μπαίνοντα στη δεύτερη σεζόν, είχε πάρει και acting coach, ήθελε να το, να το δει σοβαρά και να κάνει κάτι που οποίο θα, θα ικανοποιούσε. Εμ, είχε πει κιόλα και συγκεκριμένα την HBO, γιατί mm -hmm. ήταν fan ο Kit Kandi τη HBO. Οπότε ήθελε να είναι ναι, να σωστό. Είναι πάρα πολύ καλό στη σειρά. Είναι πολύ ευχάριστη παρουσία τουλάχιστον για μένα, βλέποντά τη. Εγώ θυμάμαι του ναι. στήλος αρχή, θυμάμαι τον τραγούδι του τίτλου αρχής. Το I need a dollar, ναι. Ε, 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 επίση, ε, ψάχνοντα. Εγώ έτσι αυτό το. Ναι, έτσι ναι, ναι, ναι. ε, Ψάχνοντα επίση να βρω αυτό που έλεγα πριν από λίγο, πέτυχα ένα πάρα πολύ δίκαιο άρθρο New York Post με τίτλο. Ε, HBO's How To Make It In America is Sex In The City For The Guys ε, κάθε, κάθε δεκαετία έχουμε και ένα τέτοιο τέλο πάντων ωραία, ναι, ε, θέλω λέει, να πάρω πάσα από αυτό ε, τότε, λέει, παίζουν ο Μπενκιο Κάμερον που είναι ο Brian Greenberg και ο Βίκτερ Ασκουπλές ε, is the new Carrie and Samantha <laughs> ε, τόσο, <laughs> αναλύει όλη την, ε, τη, τη σχέση είναι το ίδιο αλλά αντί για γυναίκες, είναι μετροσεξουαλ men, mm -hmm. ζήλος κτλ και εδώ πέτυχα αυτό που έψανα John Varvatos is the new Manolo Blanik. γιατί είναι ο ο σχεδιαστής ο οποίος κάνει ένα καμέο στη σειρά και γενικά το μαγαζί του στο Σόχο εμφανίζεται στο background. Γενικά είναι ένα... Τζον Βαρβάτος. Α, καταρχάς... Μπράβο τον Τζον για αυτό το, το όνομά του. Ε, <laughs> <laughs> οπότε ναι, υπάρχει ένα δίσκο, είναι κάπως σημείο αναφοράς, ας πούμε, στιλιστικό κάπως. αυτό. που είπες για το Σένξεν δεν συντύχει ενδιαφέρον, γιατί ένα από τα πράγματα που, που, που Προφανώ δεν θέλανε να γίνει αυτό από την HBO αλλά κάπως συνέβη. Ήταν ότι μάλλον η συνύπαρξή του με το «Αντουράζ» το χαντάκωσε λίγο. Γιατί Αχα. ο κόσμο περίμενε να δει κάτι τέτοιο. Ε, κάτι στην ίδια ας πούμε, φύση του «Αντουράζ» και δεν είδε τίποτα τέτοιο, δεν έχει καμία σχέση. Ναι, ναι, ναι. Ε, σαν ε, κατάσταση και σαν, σαν ατμόσφαιρα η σειρά. Ε, είναι αυτό το χιψτερέ που, που λέγαμε mm -hmm. ε, και θα βλέπαμε πολύ αργότερα ε, εντός και εκτός HBO. Ε, όπως επίσης και στην αρχή όταν είχε βγει, θυμάμαι δεν ε, η κριτική κάπω σε κάποιου χαίρεσε πάρα πολύ. Okay. Και μάλιστα στη, στη γενιά των κριτικών που άρχισαν να μπαίνουν πάρα πολύ δυνατά οι bloggers, mm -hmm. επειδή η σειρά αυτή ταιριάζει πάρα πολύ ούτω ή σε αυτή την αισθητική και την κουλτούρα. Του μίλησε, ρε, μου στην ψυχολογία. Μπράβο, ακριβώ του μίλησε. Τώρα, πιο παλιά σκοπή ε, mm. κριτική. Επειδή ακριβώ είχε αυτή το, την ατμόσφαιρα του Ά, Είμαι πάρα πολύ cool. Και, γιατί το έχει αυτό το χαρτομέτρη και την Αμερική τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Μου αρέσει έτσι απλά. Είναι, είναι πώ να σου πω, το, βλογάει τα γένεια τη ναι. ε, κατάσταση του αρκετά. Ε, ναι, το είχαν δει έτσι αρκετά. Ε, σαν γκίμικ ότι είναι όλο αυτό. Mm. Στη δεύτερη όμω σεζόν, ε, τα πράγματα άλλαξαν και για αυτού του κριτικού και πράγματα τα πήγαινε πολύ καλύτερα η σειρά. Και είχε βρει τα πατήματά τη και μάλιστα. Ε, είχε μπει μέσα στου uh, showrunners ε, η Τζοι Soloway. Αλήθεια. Μπορεί Αλήθεια. κάποιοι να τη γνωρίζετε ως Jill Soloway, γιατί έχει Αλήθεια. πει νομίζω από το 2018 και μετά. Μιλάμε τώρα για τη δημιουργό του Transparent mm -hmm. και άλλον ε, το I love Dick, ας πούμε, δείτε το I love Dick όπως δεν το έχει δει εκπληκτικό. Ε, ε, από το 2018 και μετά, που, που ειπε οτι ότι δήλωσε ότι είναι non-binary, το Joey από το Jill. Okay. Οπότε θα, τη, θα, θα τον ονομ... την... Του τους. τους έχει πει, μπράβο, τους. Ρε, θα του ονομάζουμε έτσι. Ε, οπότε εκ, έφερε, πάρα πολύ, έφερε κάτι πολύ φρέσκο στη σειρά. Και όλοι, δηλαδή, αν ψάξετε δηλώσει, συνεντεύξει, oral history του How to Make it in America, ε, Όλοι αναφέρουν αυτή τη συγκεκριμένη συμβολή ως πάρα πολύ ευεργετική, γιατί okay. ναι, 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 έφερε και το χιούμορ της σειράς κάπως τα ίσα του και ανέπτυξε και χαρακτήρες που, που, που το σήκωναν πάρα πολύ. Δηλαδή, πέρα από τους δύο πρωταγωνιστές, εμπλουτίστηκαν πολύ οι γύρω χαρακτήρες. Αμ, αλλά δεν καταφέρε να σώσει τη σειρά. Και ενώ λέει ο Έντελμαν ότι τελικά Πάρα πολλέ φορέ έχει τύχει να μιλάει με executives τη HBO και να του λένε Ναι, ρε παιδάκι, αυτό δεν έπρεπε να το είχαμε κόψει. <laughs> και πολύ συχνά λοιπόν ρωτάει. Το τελευταίο ο που το ανέφερε αυτό δεν είναι πολλά χρόνια πριν. Ε, Δύο-τρία χρόνια πριν, του complex. Ε, είχε πει: Ωραία, και γιατί το είχατε κόψει, ρε παιδί. Και ποτέ δεν έχει πάρει μια σαφή απάντηση. Η περιρέωσα ατμόσφαιρα όμω αναφέρει και την σύγκριση με το αντουράς και μάλλον τις προσδοκίες με, σε σχέση με κάτι τέτοιο. Επίσης, την, την, την επιτυχία του Mad Men και του Breaking Bad που εκείνη την εποχή γίνονταν εκτός HBO και κάπως το κανάλι είχε προβληματιστεί του τύπου Τώρα αυτό, α πούμε, αυτά τα δύο δεν θα ανήκαν κανονικά σε εμά. Ναι, 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 Έχουμε ναι, ναι κάνει... και Το Madman αν, αν δεν κάνω λάθο, το είχαν απορρίψει κιόλα. Το είχαν απορρίψει ακριβώ. Ε, και και κάπω είχαν προβληματιστεί, μάλλον λίγο μια κρίση ταυτότητα στην πάθανε. Ναι, ναι, <laughs> ναι, ναι γιατί είδα <laughs> ότι ξαφνικά γύρω έβλεπε πολλού απογόνου των σειρών που οι ίδιοι κάπω έφεραν στο, στο προσκήνιο. Και... Ναι, ναι, ναι. Και τώρα βλέπουν αυτά τα δύο, ο Madman και η Breaking Band, να κάνουν επιτυχία αλλού και σου mm. λέει τώρα κι εμεί ε, αντί να κάνουμε τέτοια πράγματα. Δίνουμε Έχουμε το πράσινο το... φω στο house του την Αμερική. Να δούμε ναι, τώρα τι χίπτε να βολτάρουν στη Νέα Υόρκη. Όμω, τρι... ο τρίτο πιθανό λόγο είναι μία ακόμα χιψτερέ σειρά, στην οποία είχαν δώσει το πράσινο φω, μάλλον γιατί την συνέδεαν περισσότερο με το Sex and the City mm -hmm. και έλπιζαν περισσότερο σε αυτήν, και μιλάω για το Girls. Mm -hmm. ε, είχε γνωρίσει ο έντελμα τη Λιναντάνα με εκείνη την περίοδο και του είχε πει ότι ετοιμάζω μια σειρά για την HBO και τέλεια super και αυτά. Και τι ρώτησε, Τι περίπου είναι αυτή η σειρά. Οι γυναίκε στη Νέα Υόρκη ψάχνονται και επαγγελματικά και ερωτικά και όλα αυτά. Και σκέφτηκε, λέει ο Έντελμαν ότι α, δεν θα αφήσουν δύο παρόμοια πράγματα να είναι την ίδια περίοδο η στην Ελλάδα. Η αλήθεια θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώριο στο πόσε σειρέ υπάρχουν ταυτόχρονα που δραματίζονται με <laughs> μια παρέα που ψάχνεται στη Νέα στην Υόρκη. Υόρκη και είναι στην ίδια ας πούμε κάπως οικονομική τάξη και ναι, κάπω ναι, δηλαδή. Ναι, ναι ακριβώ. Οπότε ναι. λίγο <laughs> η... και κάτι άλλο. Οπότε την πλήρωσε το How To Make It in America mm. ε, και έχει όμως πολύ πιστό cult following και συνέχεια την ανακαλύπτουν τη σειρά νέοι άνθρωποι και πολύ πολύ συχνά σε... Οι νέοι. Σε, λέω, οι νέοι, οι νέοι, νέοι, ε, νέοι. Ε, οι, Όταν γίνονται αναφορές σε cult τηλεοπτικά shows, σε shows που ε, ε, ακυρώθηκαν πριν την ώρα τους, σε πράγματα που είχε η HBO και δεν ε, 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 αυγάτησαν, να το πούμε έτσι, mm. συνήθως είναι στην κορυφή κοντά στην κορυφή σε αυτές τις λίστες. Mm. Ε, οπότε δεν μπορούσα να μην τα αναφέρω και καθόλου. Ε, αλλά μια και μιλήσαμε λοιπόν για το Girls. Ναι. Ε, τεράστια σειρά για νομίζω για τη... Με ένα συγκεκριμένο δικό του τρόπο βέβαια. Το Girls, ναι, όχι, εντάξει. Προσωπικά το έχω από πολύ κιόλα. Mm. Δηλαδή έχει, έχω πολλά. Ε, καλά, όχι έχω, έχει και σειρά πολλά. Προβλήματα και σκαμπανεβάσματα και γενικά. Και η Λίνα ίδια. Και η Λίνα Ντάναμ ίδια. Εντάξει, και ψαγνόταν δημιουργικά με διάφορου κατά τόπου άτσαλου τρόπου. Αλλά τέλο πάντων βγήκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Mm. Ένα θέμα, από τα πιο σειρά. ενδιαφέροντα πρέπει να είναι. Καλά, εκτό όλη η τελευταία σεζόν είναι φοβερή επιστροφή σε φόρμα, νομίζω, για τη σειρα mm -hmm. ε, και το ίδιο το φινάλε. Μ' άρεσε ήταν... πάρα, πάρα πολύ το φινάλε. Ήταν το αγαπημένο φινάλε mm. των τελευταίων χρόνων. Γιατί δεν είχε τίποτα, απολύτω τίποτα σημαντικό. Δεν είχε τίποτα. Δηλαδή, κάπω. Βασικά όλα αυτά τα τελευταία επεισόδια της σειράς έπιασαν πάρα πολύ ωραία αυτό το συνέστημα του ότι ξαφνικά ξυπνάς για μέρα και κάπως οι άνθρωποι που είχε συνηθίσει να είναι γύρω σου κάπως δεν είναι πια και αμφισβητείς και το αν έπρεπε πάντα να... Δηλαδή κάπως με την έννοια ότι ε, δεν δε αντιμετωπίζει όσο με μονόλυθους... όλες τις ε, που δημιουργεί. Mm -hmm. Ειδικά σε σαφ... αυτά τα χρόνια που ούτω ή άλλω ψάχνεσαι και αλλάζει συνέχεια. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή απλά προχωρά. Όπω και άλλοι άνθρωποι, δηλαδή, όχι ότι είσαι κάτι το ιδιαίτερο. Όλοι προχωράνε και, και δεν προχωράνε παράλληλα οι ίδιοι α πούμε, 4, 5, 6 άνθρωποι mm. για πάντα. Κάποια στιγμή κάποιο θα κάνει μια στροφή τέλο πάντων. Και... Σε περίπτωση στιγμί... του Γκέρε, πήραν διάφοροι, πολλοί, περισσότερο πολύ περισσότεροι, ναι, διαφορετικό δρόμο. Συμπνανώ για μένα και είσαι απλά ότι okay, δεν είναι... είμαι αλλού, είναι μια άλλη. Κατάσταση. Mm. Και το έδειξε αυτό νομίζω με ένα πολύ ξέρω, ειλικρινή τρόπο. Επίση μα έδωσε τον Adam Driver. Ε, έδωσε τον <laughs> βασικό, Adam Driver. Ναι, πάρα πολύ βασικό. Βασικό. Έχουμε podcast ειδικά αφιερωμένο στον Adam Driver. Μπορείτε να, του να Έχουμε κάνει αυτή τη μεγάλη τιμή. Δηλαδή έτσι, έτσι, για πόσου ηθοποιού έχουμε κάνει <laughs> ξεχωριστά podcast. Γι' αυτό και για τον Λουκ Πέρι νομίζω. <laughs> νομίζω για αυτού του δύο. Και ένα πέθανο άνθρωπο για να έχει αυτή τη <laughs> Που απαγαπημένο μου. Όταν τράβερ είναι ο μόνο στην ζωή η ηθοποιό, τον οποίο έχουμε κάνει ξεχωριστά αφιερωμένο επεισόδιο. Έτσι. Ε, ε, ε το Girls όμω και η επιτυχία του, μάλλον να, να, ξεκαθαρίσουμε και λίγο το. Το, το Girls ήταν λιγότερο επιτυχία στα νούμερα. Mm, ναι, δεν σίγουρα, ήταν σίγουρα, ποτέ σίγουρα. τεράστια δεν, σειρά. Δεν, δε, 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 δε το, δε το βλέπανε καθόλου. Μπράβο. Ε, Σκεφτεί και μεγάλη... είχε κάτι ντροπιαστικά νούμερα, α πούμε. Δηλαδή, ούτε το CW, ναι, για λόγο. Ναι, ναι, και τι το CW, με. επειδή έχει τη φάση τώρα με το Netflix, κάνει παλαβά νούμερα, mm. εκτός mm. του actual CW. Mm, <laughs> ναι, <laughs> ε, Φέρνουν όλο το Arrowverse, Riverdale κλπ. Φέρνουν πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Ε, το Girls δεν είχε τίποτα τέτοιο. Οπότε... Αλλά ήταν μεγάλη, ήτανε μεγάλη επιτυχία στην δημόσια συζήτηση. Δηλαδή, το Girls, με εξαίρεση την πρώτη τελευταία σεζόν, mm -hmm. και γι' αυτό λέω ότι η έκτη ήταν επιστροφή σε φόρμα, ε, είχε πολλά... Είχε, ήταν μόνη μας σε μια κατάσταση κουβέντας. Είτε για καλό είτε για κακό. Πάντως δεν πολύ έφευγε ε, από τη συζήτηση και αυτό έκανε, θεωρώ, καλό στο... Ναι, ιδίω όσον αφορά τον κατάλογό τη, α πούμε, ότι πάντα υπήρχαν κάποιε συγκεκριμένε σειρέ οι οποίε συζητού, συζητούνταν mm. και γινόταν, γινόταν, γινόταν πραγματάκια. Νομίζω <laughs> ότι ούτω ή άλλω η λογική του πάντα ήταν να έχουν και τέτοιου τύπου σειρέ από τη στιγμή που του το επέτρεπε, το, δηλαδή το ότι υπήρχε η ομπρέλα του Game of Thrones mm. ή σε άλλε εποχέ αντίστοιχα άλλε πολύ μεγάλε επιτυχίε. Του επέτρεπε το να υπάρχει, ξέρει, το, το να έχουμε μια σχετικά ψητικα, φτηνή τέλο πάντων. Ναι. Mm. Ε, Σειρά που εντάξει, δεν τη βλέπει κανένα, αλλά για κάποιο λόγο όσοι τη βλέπουν τη σχολιάζουν. Mm -hmm. Και πολλέ φορέ και αυτοί που δεν τη βλέπουν επίση τη σχολιάζουν. Και γενικά συζητιέται. Γιατί ήταν αυτά τα πράγματα τα οποία φέρνουν awareness και το awareness φέρνει συνδρομητέ κτλ. Και νομίζω και επειδή η ίδια η Ντάναμ μήχε... ήταν σε επικεφαλίδε μονίμω και με διάφορου ναι. τρόπου. Ε... Ξέρει, ε... Yeah. το τροφοδοτούσε και εκείνη πάρα πολύ, οπότε. Είναι, ήταν μια τέτοιου τύπου επιτυχία. Με έναν τρόπο αθόρυβη και με έναν τρόπο τρομερά αθορυβόδης. Mm, Εμ, αυτό ακριβώς. Ναι, οπότε... Το Girls ήταν και προπομπός του Insecure. Μάλλον έχτισε το, το έδαφος, αυτό θέλω mm -hmm. να πω. Έστρεψε τη, την κατάσταση για το, για το Insecure, το οποίο υπεραγαπώ. Το οποίο θεωρώ ότι είναι καλύτερο και από το Girls. <laughs> Εμ, ε, ναι, εγώ... Ε, ναι, δεν ξέρω. Μπορεί. Νομίζω όχι ότι. Απαραίη. Για μένα, μάλλον όχι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Μελίνα Ματζούκα. Ναι. Δηλαδή, απίστευτη ομορφιά τα... αυτά που κάνει. Τα καρέ τη, ναι. Ε, αλλά ούτω ή άλλω, ναι. Και, δηλαδή, τη διασκεδάζω πάρα πολύ τη σειρά. Mm. Ε, τη βρίσκω ξεφρενικά hot. Ό, όλη τη σειρά, οτι ναι, δει, οτιδήποτε συμβαίνει στη σειρά. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η σεζόν. Αυτή τώρα που, που, που πέρασε. Θα ομολογήσω. Νομίζω, αλλά, εντάξει, νομίζω, έχουμε. Θα σου πω, νομίζω αυτή η σεζόν είναι που, που το έβαλε πάνω από το γκέλ για μένα. Uh -huh. Δηλαδή, νομίζω είχε <laughs> την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του Α, σε κάνει να σκέφτεσαι, <laughs> αλλά και του πάρα πολύ συνέστημα και το διασκέδασα και πάρα πολύ. Δηλαδή, γέλασα πολύ με αυτή τη σεζόν. Ήτανε Νομίζω, η δυνατότερη τη ε, της σειρά ε, η οποία σειρά προβάλλεται στο Vodafone TV όπω και όλε οι και νέες σειρέ τη HBO παίζουν αποκλειστικά εκεί, στο νέο σπίτι τη HBO στην Ελλάδα. Οπότε, όποιο δεν έχει το Easycure να το δει, γιατί είναι παντέλειο. Εξίζει είναι πάρα πολύ όμορφο. Ναι, πάρα πολύ. Είναι, είναι εξαιρετικό και ε, για όσου δεν έχουν πάρει την παρομοικρή είναι αφορά ουσιαστικά μια γυναίκα, μια μαύρη γυναίκα ε, που κι αυτή. Ζει τη ζωή τη ουσιαστικά είναι από αυτέ τι σειρέ, ρε παιδί μου, που δεν μπορεί να περισσεχίσει αυτό το θέμα. Ναι, Δεν έχει ένα κόνσεπτ. Ναι, είναι, είναι. Εκεί την παλεύει. Ένα slice of life, α πούμε, mm. ε, τέτοιου τύπου. Η τύπου, κολλητή τύπου, της, τύπου σειρά. Ο κολλητή, mm. ο γκόμενο, on and off. Ε, Αλλά ο... μέσα σε όλα αυτά δεν έχει πράγματα συμβατικά η σειρά. Mm. Ε, είναι, δεν υπάρχει τίποτα έτσι τρομερά αναμενόμενο μέσα σε Εσύ. όλα αυτά. Ε, και αυτό είναι αυτό που νομίζω που εκτιμώ και, και περισσότερο. Ε, και σίγουρα. Προπομπό και του Ραν, θα πω, το οποίο σκέφτεται. Το πιο κέρδο τώρα, λέμε, ή το πιο. Το Ραν ε, τη. Ε... Ναι, όχι, ποιο είναι προπομπό. Α, το Insecure είναι. Όχι, λέω ότι το Ραν σε... νομίζω ότι είναι απόρρια ε, αυτών των δύο σειρών τώρα. και ναι, 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 αυτή τη χυψτεροκατάσταση ναι, ναι. που κάπω. Χυψτεροκατάσταση σίγουρα. Ναι, πραγματικά ναι. το RAN. Τώρα που το δε ολόκληρο. Ε, μου έχουν μείνει τα τελευταία δύο επεισόδια. Πολύ ωραία. Άρα... Ναι. Τι, είμαι σε πολύ. Έχω προχωρήσει πάρα πολύ όμω. Ναι, ναι γιατί... όχι τίποτα. Γιατί έχω την απορία η οποία ναι. δεν είναι αρνητική φύσης χρειά. Είναι. Ναι. Τελικά τι ήταν τώρα, δεν κατάλαβα. Α, ε, καλά. Είναι πάρα πολύ περίεργη για κατηγοριοποίητη σειρά. Πραγματικά Εννοιχεί, ναι, 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 δεν είναι δεν κατηγοριοποιείται. Συμφωνώ. Τη δείτε. Συμφωνώ. Και εγώ όταν έγραφα για αυτή, είχα γράψει αφού είχα δει τα πρώτα δύο επεισόδια. Ναι. Ε, ότι είναι, θεω, θεώρησα εγώ βλέποντα τα πρώτα δύο επεισόδια ότι ήταν η πιο ε, σεξ σειρά όταν ξεκίνησε να, αυτή τη τηλεοπτική σειρά. Ξεκινάει σεζόν. η ορμητικότατα, ναι, να ναι, Ναι, δηλαδή... Και με έναν τρόπο που δεν. Δηλαδή είναι τόσο Αυτό είναι το πιο σεξ στην αρχή τη σειρά. Ότι οι δύο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τέλο πάντων συναντιούνται. Πέσει το από που, λίγο. Ναι, 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 είναι δύο άνθρωποι λοιπόν. Οι οποίοι συναντιούνται ένα πρώην ζευγάρι. Που είναι η Merit Weaver που την είδαμε πρόσφατα στο Marriage Story και γενικά είναι. Και παντού. στο Unbelievable. Όποιο δεν έχει το Unbelievable, μπολ, να δείτε το Unbelievable. <laughs> ναι. Ε, η οποία είναι πάντα καλή σε ό,τι παίζει, είτε έχει μικρά ρολάκια είτε μεγαλύτερα. Είναι, είναι, είναι φανταστική. Ναι, και, και χαίρομαι τόσο πολύ που τη δόθηκε και το ήθελε και εκείνη, όπω φάνηκε. Και εγώ, είναι φανταστική. Τη δόθηκε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια τέτοια σειρά κιόλα ναι. που είναι και σαν lead σε ρόμικο με έναν τρόπο. Ακριβώ, ναι, ναι, ναι. Και δίπλα τη παίζει ο Ντόναλντ Γκλίσον, ο οποίο είναι. για Τζίντζερ είναι. Ε, 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 λοιπόν, θα σα πω το εξή για, το, για τον Γκλίσον. Είχατε μια στιχομηθεία στο Ιντερνετ. Στο Twitter. Στο Ιντερνετ είχα μια <συσσίλωσα> στο, <συσίλωσα> ναι. στο Twitter, ε, που έλεγε μια κριτικό, η οποία δεν θυμάμαι δυστυχώ αυτή τη στιγμή. <συσίλωσα> <συσίλωσα> Πάντω, ε, ε, εάν ανατρέξετε στο άρθρο μου για το Run, στο oneman.gr, έχω βάλει το tweet τη μέσα. Α, το βάλουμε στο Run, όχι. Οπότε, ναι, όχι, έλεγε ότι τον είχε κάποια στιγμή. Ότι δεν είχε την αίσθηση ότι ο τώρα Donald Gleason είναι ο απαραίτητα ο hot άντρα, εντάξει. Ε, και τέλο πάντων τον πέτυχε. Ξέρω κόσμο που δεν ναι, πολύ, ναι. Όχι, θα σου πω τι έπαθε η γυναίκα. Ναι. Το, γιατί τον πέτυχε. Ποιο πέτυχε. Τον πέτυχε, το, πέτυχε τον Τόναμ Γκλίσον. Στον δρόμο. νομίζω ότι στο τρένο, όντω κάπου. πολύ ωραία, ναι. ναι. Θα, ε, να πετύχει τον Τόναμ Γκλίσον στο τρένο μετά από αυτή τη σειρά. και είχε γράψει στο Twitter τη ότι τη φάση ο Τόναμ Γκλίσον είναι actually Πάρα πολύ hot. Είναι τύπου λιποθυμάς hot. Τόσο hot. Ναι, ναι. Γενικά, τα τελευταία χρόνια τον βάζουν σε κάτι τέτοια ρολάκια, δηλαδή και στο The Kitchen. Ε, μία... Δεν το έχω δει το ναι, Kitchen. Ε, είναι μια εύπεπτη διασκεδαστική αλλά μέτρια ταινία mm. που είχε βγει πέρσι με τη Μέλισσα Μακάρθι. Ε, παίζει εκεί έναν αλητάμπουρο ο οποίο είναι. Δηλαδή, βλέπετε τον να μιλήσω και δεν σκέφτεσαι καθόλου αυτόν τον τύπο, τον οποίο ενσάρκωσε και του πήγαινε και τελικά πάρα ξέρω, πολύ. πάντα λυτεία σκέφτομαι με αυτόν τον τύπο, κάτι, κάτι πρόστιχο, δεν ξέρω εγώ. Εγώ σκέφτομαι πολύ... τον, τον, του Δηλαδή μου το βγάζει. Έχει ξεπεράσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Εγώ σκέφτομαι με τον Bill Weasley yeah. που ήταν ωραίο των βιβλίων, οπότε πήραν τον κλείσο να παίξει αυτό yeah. αυτόν. Πού όλοι τον έχουμε δει πρόσφατα. Στα Star Wars τον έχουμε δει που παίζει εκεί τον... πέρα το τον, τον περίπου. Όχι, όχι ακριβώ πρόσφατα. Το προφο... φασιστό. Προδο... Ναι, αλλά... Weasel. <laughs> ναι, ναι, μπράβο, ένα τέτοιο, μια τέτοια <laughs> κατάσταση. <laughs> 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 στο The Kitchen λοιπόν παίζει έναν αλυταρά, ο οποίο όμω έχει κάπου έτσι βαθιά μέσα του πολύ καλή καρδιά. Και μαχαιρώνει κόσμο όμω. Δηλαδή είναι και λίγο. Σε λίγο το κάνει αυτό ναι. στη, στην ταινία. Γενικά δεν έχει θέματα. Και θα κόψει, θα τεμαχίσει και το σώμα σου για να σε πετάξουν στη θάλασσα. Έχει τέτοια μια κατάσταση. το κάνει και αυτό. Και του πήγαινε πηγε, πάρα πολύ. Οπότε ερχόμαστε λοιπόν στο ραν. <laughs> που αυτοί οι δύο, οι τρομερά ετερόκλητοι ηθοποιοί, αν απλά σου αναφέρουμε τα το όνοματά του και δει δύο φωτογραφίε <laughs> του. Ναι, αλλά περιέργω και οι δύο πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν μια φοβερή <laughs> χημία, μεταξύ του και κάπω παίζουν τρομερά πολύ. ο ένα απέναντι από τον άλλο. Ακριβώ. <laughs> Σε... Και όπω θε να του βλέπει, δηλαδή είναι αυτό ρε μου <σ> βασικά. Ότι, γιατί το πρώτο επεισόδιο τη σειρά, δηλαδή πέρα από το βασικό κόνσεπτ που είναι αυτό που θα, ναι, ναι, θα σα αφήσω να πει τέλο πάντων. είναι, ότι, είναι ότι πραγματικά, άμα κράτα για αυτό το πράγμα άλλε τρει ώρε και ήταν απλά ξύ και περιφερόντουσαν από βαγόνι σε βαγόνι και απλά τα λέγανε και τα λέγανε και τα λέγανε. Θα βγαίνει σειρά. Αυτό βλέπει κάπω. Ναι, 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 Όχι, ισχύει αυτό που λε. Και οπότε είναι α πούμε αυτοί οι δύο υποδίονται ένα πρώην ζευγάρι, ήταν ζευγάρι στα αυτοτικά του χρόνια, οι οποίοι είχαν κάνει μια συμφωνία ότι αν κάποια στιγμή στη ζωή του βρεθούν, α πούμε, σε ένα πάρα πολύ κακό σημείο ή οτιδήποτε και νιώσουν ότι ο ένας λείπει στον άλλο θα στείλουν ένα μήνυμα με την απλή λέξη run τρέξε και αν απαντήσει και ο άλλος επίσης run σημαίνει ότι θα βρεθούν σε ένα συγκεκριμένο ε, σταθμό και θα ξεκινήσουν ένα ας πούμε ταξίδι, ταξίδι που, θα, που διασχίζει την, ε, τη Βόρεια Αμερική yeah. τις Ηνωμένες Πολιτείες το οποίο συμβαίνει δηλαδή τελικά εμείς τους βρίσκουμε σε αυτό το σημείο που ο ένας ε, Στέλνει ένα ε, στον ναι, ναι. άλλο τρένο. Έτσι ξεκινάει η σειρά, α πούμε. Αλλά χωρί να ξέρουμε κάποιο περαιτέρω, δεν ξέρουμε γιατί ακριβώ το ένα, γιατί το δέχτηκε. Δηλαδή, κάπω είναι. Ναι. Ξεκινάει η σειρά, σε πετάει με το καλημέρα στο ότι ανταλλάχθηκε αυτό το μήνυμα μαζί στο τρένο, τρέχουμε. τρέχουμε και μετά κάπω γεμίζουν όλα τα άλλα τρεγύρια. Το οποίο έχει συνεχώ μικροαποκαλύψει, ανατροπέ. Με κάθε καινούριο πράγμα που μπαίνει η σειρά, κάπω μοιάζει να αλλάζει και είδο κιόλα. Πάρα πολύ, περίεργο, ε, πάρα πολύ περίεργο. Όταν πράγμα. ξεκίνησα εγώ να βλέπω τη σειρά, λέω: Α, τι ωραίο χυψτερο rom-com. Ναι. Ωραία. Πρα...". Και ξαφνικά στο τρίτο-τέταρτο επεισόδιο λέω: Α, βλέπω Hitchcock. <laughs> δηλαδή, α, α, <laughs> α, α εντάξει, okay, το πάμε πολύ αλλού. Ναι. Ε, οπότε, ναι, έχει ενδιαφέρον και θα δείτε και σε μικρό ρόλο τη Phoebe Waller-Bridge, η οποία βρίσκεται και είναι και executive producer ναι, 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 στη, σειρά στη... σειρά. Και νομίζω ότι τη, τη, τη σειρά ούτως ή άλλω την δημιουργό ε, δημιουργός της σειράς είναι η σκηνοθέτη του Fleabag, αν δεν κάνω λάθος. Ε, σκηνοθέτη του Fleabag. Ε, οπότε η... είναι, είναι, γενικά δηλαδή της... Τη ομάδα τη Φίμπη Γουέλερ Μπριτ. Ναι, κάπως. είναι τη ε, Βίκη Jones. Ε, mm. Η οποία είναι πάρα πολύ καλή φίλη της, της Brits, Waller Bridge. Τα φιλαράκια της έβαλε. Τα φιλαράκια τη έβαλε, αλλά, αλλά πρόσεξε, έχουν εμπνεύσει οι δυο του στη σειρά, γιατί αυτό, αυτή η συμφωνία του ζευγαριού είναι δική του συμφωνία. Ε, oh, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι <laughs> <laughs> το είχαν επίση okay. συνέντευξη ότι <laughs> είχαν αυτή τη συμφωνία και μάλιστα όχι απλά τώρα μηνυματικά. Γενικά έχουν τη συμφωνία ότι όταν αν βρεθούμε σε μια περίεργη awkward φάση και, okay. σου πω, ήμου, πεις, <laughs> ναι. και σου πω ή μου πει run και σου πω κι εγώ απαντήσω το ίδιο. Ε, πρέπει να τρέξουμε. Το οποίο του είχε όντω συμβεί στην πραγματική ζωή, σε ένα after party μετά τα έμει, που δεν είχαν αποκαλύψει πού και τι ακριβώ. No. Όπου λέει, ήμασταν στο dance floor και χορεύαμε και αυτό. Και ξαφνικά, ενώ χορεύαμε και πρόγραμμα τέλεια, γίνεται γύρω μα ένα παρεάκι κάπω ιδιαίτερο, κάπω μυστήριο, κάπω awkward. Και δεν περνάει πάρα πολύ καλά ξαφνικά πάνω στο χορο mm -hmm. Και λέει, λέει η Φίβη με κοιτάει η Βίκυ και μου κάνει ραν. Μένα ξεκα- κα καλά λίγο <laughs> στο στόμα τη, α πούμε, να μην βγάζει και πολύ φωνή από το, το Και τη είπε και η άλλη ραν, τη και όντω απλά έτρεξαν έξω από τον dance floor, φύγανε. Οπότε. <laughs> εντάξει, βγάλουμε από τη ζωή. Και αυτό θα το βλέπα λίγο. Αυτό το σε σειρά ή... ναι, σε ταινιούλα, δεν ξέρω κάτι. Μια χαρά. Οπότε ναι, νομίζω έχουμε καλύψει το πολύ... Το, το τη χή πλευρά. Τη πλευρά της, της HBO. Ε, και δεν ξέρω, νομίζω ότι λίγο πριν περάσουμε στο, στον ογκόλυθο του πράγματος, <laughs> ίσως αξίζει να αναφέρουμε τις πιο μικρές mm. σειρέ της HBO, που ίσως δεν, ε, ε, δεν μπορεί να μην πήρατε πρέφα όταν βγήκαν. Μπορεί να μην ξέρετε τι είναι τώρα. Και οι περισσότερε, όχι οι περισσότερε, όλε αυτέ που θα αναφέρουμε αξίζουν τον κόπο γιατί γενικώ σήμερα δεν είναι ότι θα αναφέρουμε πραγματικά ό,τι και αν ό,τι έχει βγάλει η h τα τελευταία χρόνια. Αλλά από τη στιγμή που μιλάμε για πιο μικρέ σειρέ, πρέπει να αναφέρουμε το enlightened. ήταν ε, αυτά στο πλαίσιο αυτού του πειραματισμού mm -hmm. του να βρούμε τι θα κάνουμε μετά. Είναι, είναι, it, εδώ είναι μια περίοδο κάπω κρίση ταυτότητα που δεν είναι με αυτό που έλεγε πριν. Που mm -hmm. κοιτάγανε γύρω, που ήρθαν το mad Men και το breaking bad και αυτό ήταν λίγο εμεί τώρα τι είμαστε, α πούμε ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ε, σίγουρα το, το brand του HBO κουβάλλει πάρα πολύ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή η στάμπα, η, η, γενικότερη αίσθηση τη στάμπα ποιότητα βοήθησε για πάρα πολύ καιρό. Ακόμα και όταν για κάποια χρόνια δεν είχαν κάποια μεγάλη επιτυχία και κάπω ότι ξεκίναγε. Ήταν λίγο. κοβότανε. Δεν πήγαινε. Είχαν πετύχει αυτό να πηγαίνουν κάποια αλλά... πράγματα λίγο μόνα του. Απλά ναι. όχι σε όλε τι σειρέ όσο μόνα του τα θέλανε mm. και έτσι δεν ήταν όλα επιτυχημένα. Και γι' αυτό αναφέρω το Enlightened, το οποίο είναι από τι καλύτερε δουλειέ που έχει κάνει ποτέ η Laura Dern, mm. και έχει να κάνει με μια αυτοκαταστροφική τύπησα η οποία αφυπνίζεται, α το πούμε έτσι και τα κάνει όλα όπα και είναι η Λόρα <laughs> και... <laughs> <laughs> Τα κάνει όλα σε πραγματικά. Δηλαδή πριν. Δείτε τη Λόρα Ντέρν. Πριν δούμε τη Λόρα Ντέρν στο Big Little Lies και γίνει όλο ο ρόλο σε ένα meme και ένα τζιφάκι στο, στο Twitter, mm -hmm. το Enlightened, αν πάλι ξαναλέω, έχει βγει τώρα, θα ήταν πάλι μια ε, εποχή meme τη Λόρα Ντέρν στο ίντερνετ. Ε, εξαιρετική σειρά. Ε, άδικα κομμένη και αυτή, νομίζω δύο ή τρει σεζόν είχε, νομίζω δύο. Νομίζω δύο σεζόν. Δύο σεζόν. Ε... Ήταν πάρα πολύ αγαπητή στους, στους κριτικού, κριτικους mm -hmm. Είχε και μπάζ για βραβεία και λοιπά. Ε, αλλά δεν έφερε πίσω τα, 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 νούμερα που θα ήθελε η HBO. Μία μίνι σειρά που είχα λατρέψει, μ' άρεσε τρομερά πολύ αυτή η σειρά. Αλλά δεν έκανε τίποτα, βρε παιδιά, δεν τη συζητήσατε. Γιατί, και να τα τώρα. <laughs> <laughs> θέλω, όχι, θέλω να αναφέρω το Show Me a Hero. Μου χαίρε πάρα πολύ με τον mm -hmm. φίλο μας, τον τον Όσκαρ Άιζακ. Ε, που είναι τώρα. Τον θα David ακουστείς... Simon, ε, ναι, ναι, ναι. Ε, ε, τη. Wire, wire ομάδα, ναι. Ε, όχι, απλά ήθελα να. Α, θα, θα το περιγράψω. Απλά είναι λίγο. Θα ακούσετε το πιο βαρετό πράγμα στον κόσμο. Δεν είναι, αν το δείτε. Όχι αυτό. Περιγράφει η σειρά του Ντέιβιτ και σου λέει άλλω. Είναι αυτό. Χρειάζεται πάρα <laughs> πολύ. Εντάξει. <laughs> <laughs> χρειάζεται πάρα πολύ να ξοδεύσει προσωπικό capital. Σε αυτήν <laughs> άκου, φάση, απλά εμπιστεύσουμε, ρε παιδί μου. Δεν στο βλέπει. Πολύ ωραία το θέλει. Οπότε απλά εμπιστευτείτε <laughs> <laughs> μα και δείτε το χειρά Να ζητήσετε και δείτε το. Γιατί είναι για έναν. Ε, ε, δήμαρχο. Ε, είναι πραγματικό <laughs> πρόσωπο. <laughs> ε, ε, στην, στο county της Νέας Υόρκης που... Τα Yankers, όπως θα ακούσετε το τόνο Σκαράιζακ να το λέει. <laughs> Οπότε, ναι. Οπότε, όπου είχε γίνει ένα σκάνδαλο που προσπαθούσαν, προσπαθούσαν να μαζέψουν, αλλά ε, νομίζω το τέλος είναι αυτό που χαρακτηρίζει περισσότερο τη σειρά και την ίδια την πραγματική υπόθεση. Mm -hmm. Αλλά είναι τέτοιο που δεν μπορώ να το, ναι, ναι, δεν θέλω ναι. να το προδώσω γιατί κάτι μου λέει ότι δεν την έχει περισσότερη αλλά σειρά. Πλέκει mm -hmm. πολύ έτσι κλασικά themes, ε, μοτίβα τη ε, ε, Σάιμονικη. Ε, Φιλμογραφία. Ε, ναι, 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 του βιογραφικού ε, ε, του. Που έχουν να κάνουν ξέρεις, με την ηθική τη. Ε, ας πούμε, με τον κοινωνικό ιστό, με την ηθική ας διακυβέρνηση της, mm -hmm. ε, της και το πώς... Ε, Οτιδήποτε πώς έχει ζούμε, να κάνει... Πώς ζούμε πάντως πάντων, με ναι, έναν με τη, τρόπο. με την κοινότητα, το πώς στείνεται, mm. το πώς πρέπει ή δεν πρέπει να είναι, πώς την κυβερνούν οι άνθρωποι που είναι επικεφαλής της συνήθως. Ε, ε, εκπληκτική, πάρα, πάρα πάρα πολύ καλή σειρά. Αν δεν κάνω λάθος, μου είχε κάνει εντύπωση που νομίζω είχα τότε τσαντιστεί που δεν ήταν Υποψήφια, κάπω έτσι. Κάτι θυμάμαι να γράφω στο, στο mail mm -hmm. πάνε και 4 χρόνια. Ναι. Ε, τώρα είχα τσατιστεί γι' αυτό. Είχα τσαντιστεί που δεν ήταν Οσκαρά, ο Σκαράιζακο ίδιο, δεν ξέρω. Πάντω. Τσατιστεί και θυμώσει πάντω. Κάτι είχα θυμώσει και κάπου υπάρχει και έξω στο ελληνικό ίντερνετ ο θυμό μου. Ε, οπότε είναι <laughs> Show me a hero. Αλλά μιλώντα για <laughs> David Simon, νομίζω η σειρά του που mm -hmm. δεν έχει αυτό το πρόβλημα του να σου περιγράψω και να σου ακουστεί βαρετό. <laughs> Είναι το The Deuce, το οποίο τέλειωσε πάρα πάρα πολύ πρόσφατα, με λίγοι μήνες μόνο μας χωρίς να πω το τέλος του. Και είναι η σειρά του που εμ, ξεκινά στα s ε, στη Νέα Υόρκη και έχει να κάνει με τη βιομηχανία πορνό, πώς αυτιστήθηκε, πώς ουσιαστικά έφυγε από την πορνεία, ας πούμε στους δρόμους της ε, Νέας Υόρκης και έγινε μια βιομηχανία με όλο όσο mm. αυτό εμπεριέχει. Είχε διπλό... Είχε. διπλό Τζέιμς Φρανκο. Φράγκο. Μπράβο, σε, σε δεν αρκεί. Ναι, αυτό ήταν ένα πρόβλημα <laughs> μετά για τη ναι, σειρά. Ναι. <laughs> αλλά τέλο πάντων. Ε, και την αγαπημένη μου τη, τη Μάγκη Γκίλενχάλ. Mm -hmm. Και στην τρίτη σεζόν και, και τελευταία τη σειρά. Μάλλον η τρίτη και τελευταία σεζόν τη σειρά ήταν η πρώτη σειρά τη HBO που είχε στο σετ ε, Intimacy Coordinator που είναι το νέο επάγγελμα τέλο πάντων στο Hollywood που φέρνει λίγο τα πάνω κάτω. Βέβαια τώρα κορονοϊού επιτρέποντο ή μη επιτρέποντο βασικά. Δεν ξέρω πώ θα πάει αυτό το επάγγελμα, γιατί βασίζεται στο κατά πόσο μπορούν ε, οι, οι ηθοποιοί να γυρίζουν ε, με ασφάλεια ψυχική και πρακτική τι ερωτικέ του σκηνέ. Και επειδή το Ντιού είχε πάρα πολλέ τέτοιε, γιατί ξαναλέμε, είναι, αφορά τη βιομηχανία πορνό και πολύ συχνά θα δείτε ηθοποιούς της σειρά να γυρίζουν υποτίθεται σκηνές ε, πορνό. Οπότε ένας η coordinator αυτό που κάνει είναι να πάει σε ένα set, να μάθει το context μιας ε, σκηνής και σε συνεννόηση, να μεταξύ, να υπάρχει μια συνεννόηση ε, μεταξύ σκηνοθέτη, σιναριογράφου και των ηθοποιών, ώστε να βρεθεί μια, μια καλή λύση να αποδοθεί σωστά η σκηνή, mm -hmm. αλλά να μην νιώσει κάποιος στο set από τον πρώτο που είναι ο ηθοποιός που συμμετέχει μέχρι τον οπερατέρ, που γυρίζει τη σειρά, τη σκηνή, να μην νιώσει τέλο πάντων μία άνετα ή ότι παραβιάζεται κάπω η, ε, η ιδιωτικότητά του και η ασφάλειά του ε, στο σετ. Υπάρχει. Η, η, είχα μιλήσει με τους τέλος πάντων πρωτεργάτε του συγκεκριμένου επαγγέλματο, τους δύο α πούμε, δύο από τους πολύ βασικού. Ε, η μία κιόλα που, που μιλάει ήταν μία από τις τρεις που το ίδρυσαν ουσιαστικά το επάγγελμα. Τι, <Τι, <Τι εμ... Από Απομνήμη, όχι, okay, δυστυχώ. Okay. Γιατί το έχω σκεφτόμουν πρόσφατα βλέποντα το, βλέποντας το I May Destroy You για το mm -hmm. οποίο έχουμε, έχω μιλήσει στα προηγούμενα επεισόδια, mm -hmm. Πόσο πολύ mm -hmm. με έχει εντυπωσιάσει. Mm -hmm. Και είναι η πρώτη φορά που έχοντα διαβάσει το, το κείμενο εκείνο που είχες κάνει, δηλαδή. Mm -hmm. Είναι η πρώτη φορά που το πρόσεξα ω credit. Ότι ε, υπάρχει, ναι. ναι Στου τίτλου τέλου, α πούμε. είναι η πρώτη φορά που το πρόσεξα και συνειδητοποίησα ότι α, ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι κάτι. Είναι, κάτι είναι που... μια καινούργια πληροφορία, ρε παιδί μου. Ναι, κάπως, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αυτό. Ναι. Και... ναι, τίποτα. Αυτό θα το, θα το βάλουμε στα, στα links από κάτω για να το. Λοιπόν, είναι η Claire Warden, mm -hmm. που είναι μια των τριών ιδρυτριών γυναίκε, το, το ίδρυσαν όλο αυτό, mm -hmm. και ε, ο Ζεύ Στάινροκ. Mm -hmm. ε, ε, Στάιν mm -hmm. ε, ε, θα το linkarμε στα. Θα το linkarμε. Το ναι, έχει ενδιαφέρον κάτω. γιατί ε, αφού έγινε αρχή με το Dew και έγινε ήταν τόσο χρήσιμο ε, στου ηθοποιούς του, έγινε με προτροπή μιας ε, ε, ηθοποιού του κάστ που είχε ας πούμε να γυρίσει μια σκηνή ε, ε, στοματικού σεξ. Δεν είχε ξαναγυρίσει τίποτα τέτοιο και είχε ταραχτεί πάρα πολύ ε, πριν από αυτό γιατί δεν, δεν ήξερε καθόλου πώς να το προσεγγίσει. Οπότε είπε η ίδια στην HBO, σας παρακαλώ, δεν γίνεται να μην υπάρχει κάποιος άνθρωπος να μας καθοδηγεί σε αυτό, ναι, ναι, ναι. γιατί... Ένα σκηνοθέτης ή μία σκηνοθέτης δεν σημαίνει απαραίτητο ότι μπορούν να το χορογραφήσουν με τρόπο που να αισθανόνται όλοι άνετα. Ε, και έτσι, επειδή είχε ήδη γίνει η αρχή από το θέατρο ε, του intimacy coordination, ε, κάλεσε ένα τέτοιο ε, επαγγελματία στο set η HBO και έκτοτε όλα τις, όλες τις σειρές που έχουν ερωτικές σκηνές, από την πρώτη μέχρι την τελευταία, έχει ε, intimacy ε, coordinator στο set. Οπότε, έχει πολύ ενδιαφέρον πέρα από την ίδια τη σειρά η οποία είναι πολύ καλή. Ε, δεν μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ε, δεν αναγνωρίστηκε κάπως σειρά, γιατί είναι άλλη μια κατάρα του David Simon μαζί με, μαζί με το γεγονός ότι πρέπει <laughs> να ξοδέψει αυτό που λες, πολύ προσωπικό κεφάλαιο για να πεις τον άλλον τι σειρέ του. Ε, δεν έχουν ποτέ ιδιαίτερα καλή τύχη, βασικά καμία τύχη δεν έχουν στα, στα βραβεία. Οπότε μία από αυτές τις σειρές είναι και το Deuce, αλλά και αυτή ε, μάλλον πιο εύκολα μόνο κιόλας κιόλα και από το Wire γιατί είναι τρει σεζόν, μικρέ σεζόν. Δείτε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Θυμήθηκα τώρα που λέγαμε για τα βραβεία αυτά και συζητάμε για, για όλε αυτέ τι ε, σειρέ. Θυμήθηκα ε, μια κουβέντα που είχα κάνει με το, πριν από πάρα πολλά χρόνια με τον George Πελεκάνο. Mm. Συγγραφέα, ο οποίο έχει συνεργαστεί πολλέ φορέ με τον ε, David Simon στι σειρέ του από το Wire μέχρι και το. Πολύ ωραία συνέντευξη. Αυτή να τη βρείτε στο, και το Duke, στο One Man. Ε, και ήταν σε ένα σημείο αυτό για τα βραβεία που λέγαμε για το σνομπάρισμα του Wire, ας πούμε, ενώ αυτός έχει κερδίσει, ας πούμε, βραβεία για, το, για, τα βιβλία του και τα λοιπά και έλεγε ότι αυτά τα βραβεία μαζεύουν σκόνη σε διάφορα σημεία του σπιτιού μου, έλεγε <laughs> και δεν ξέρω τι να τα κάνω <laughs> και η αλήθεια είναι πως αν πιστέψω ότι σε κάτι το ιδιαίτερο επειδή κερδίσεις κάποιο βραβείο, παραλυρείς. Ε, αυτό που πετράει είναι η δουλειά σου και η ιδέα του να γράψεις κάτι με διάρκεια που θα πιάσει τους μεταγενέστερους, το οποίο είναι κάτι το οποίο... Διαβάζοντα το, είναι ενδιαφέρον γιατί το <Οι> Wild ναι, έχει πετύχει τελείω αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Και λέει αυτό γράφοντα, προσπαθώ να ξεγελάσω το θάνατο και ταυτόχρονα ξέρω πω είναι μια άσκηση στη ματαιότητα. Το οποίο δηλαδή. Το Καλά, πιγε, π, τ τ τ ρε Τζορτ Φελεκάνο. Ρε Τζορτ <Οι> Φελεκάνο, εγώ σε ρώτησα. Χριστιανέ μου, εγώ σε ρώτησα, ξέρω εγώ πω είναι στο Wild έχει και δίσκα βραβείο. Αλλά. Εντάξει, οκ. Μπορεί να έχει ένα ακουσκάκι δίπλα του άνθρωπο, θα σου μιλάει, δεν ξέρει. Οπότε. Ναι. να σημειώσουμε λοιπόν και <Οι> το Ντιού και <Οι> <Οι> Έρχομαστε στο leftovers, το οποίο δεν είναι μικρή σειρά, απαραίτητα σαν αυτέ που, που κόπηκαν ή σαν αυτέ που δεν κόπηκαν αλλά δεν κέρδισαν ποτέ βραβείο. Θέλω να πω ότι το leftovers έχει καθιερωθεί στο κεφάλι μα ως μια από τι καλύτερε σειρέ. Mm -hmm της τελευταίας, του 21ου αιώνα βασικά και μάλιστα έχουμε κάνει ένα τέτοιο ranking με τον Θοδωρή τις ε, 20 καλύτερες σειρές του 21ου αιώνα Ούχαμε που μπορείτε να τη βρείτε. το στο νούμερο 1, ήταν και το Λευθόβερς εκεί πολύ πολύ ψηλά στη δεκάδα. Θα Είναι θα δεκάδα θα σίγουρα, ναι, και αρκετά ψηλά στη δεκάδα. Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει η θέση του, mm -hmm. αλλά το, το, το ναι. του καλοφερθήκαμε. Ε, εκπληκτική σειρά φοβερή. Απλά θέλω να πω ότι θεωρείται μικρή σειρά γιατί είναι μία από αυτέ τι σειρέ που η HBO τη έχει, γιατί είναι κάπω critical darlings mm -hmm. και έχουν πιστό με κοινό χωρίς να είναι τεράστιο εμ, βέβαια κινδύνευσε το Leftovers μετά την, την πρώτη του σεζόν εμ, το έχει αναφέρει ο Damon Lindelof ο δημιουργός του τον έχουμε αναφέρει πολλές φορές το, το, το Lindelof και... Ναι, γιατί είναι ο, ένας από τους uh, showrunners του Lost που μπορείτε να ακούσετε, έχουμε πόσα έξι αυτά επεισόδια για το Lost. Ηχογραφή σε αυτά. Έτσι, ναι. Που, πο, πολλά πράγματα που έκανε το Lost ε, είχαν κάτσει κάπω καλύτερα μέσα του και μπόρεσε να τα αποδώσει στο λεφτόβρεο πιο στο ξεκάθαρα λεφτό, και με έναν τρόπο. Και με μεγαλύτερη ησυχία, μεγαλύτερη ηρεμία, ξέρω εγώ, θα πω κιόλα. Μάλλον γιατί είναι... τη βρήκε μέσα του. Και αυ... Κοίτα, και αυτό σίγουρα πιστεύω ότι βοήθησε, mm. αλλά και το γεγονό ότι αυτό που έλεγε και στην αρχή, ότι δεν είχε πούμε, αυτό το εβδομαδιαίο, το grind, το ότι Βέβαια. βγάλαμε το επεισόδιο, να δούμε πώ θα τη δράσει το κοινό σε ένα επεισόδιο που είχαμε κάνει τρει εβδομάδε πριν να κάνουμε. Το... Τεπομα... Δεν υπήρχε ρε, δηλαδή, καθόλου αυτό το πράγμα. Καθόλου. Κάπω η ομπρέλα του HBO είναι πιο, πιο προστατευτική, α πούμε, τρούσε πιο. Ότι... Κοίτα, κάνω το κομμάτι του. Και έχει ενδιαφέρον ότι υπήρξε ούτω ή άλλω αυτή η συνεργασία. συνεργασια mm -hmm. Ε, και επίση δεν είχε και του Lost, ε, μάλλον είχε πάρει το, το μάθημά του από το Lost και το είχε πει πάρα πολλές φορές σε σχέση με το Leftovers, mm -hmm. που έχει να κάνει, να το πούμε και αυτό τον αστερίσκο, με ένα φαινόμενο, ένα, ένα περιστατικό, τέλο πάντων, που, όπου ξαφνικά εξαφανίστηκαν κάποια δισεκατομμύρια oh. ανθρώπων... Ε, ε, Ένα α... ποσοστό ανθρώπων παγκοσμίω, όταν ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη, χωρί καμία απολύτω εξήγηση, ναι, απλά εξαφανίστηκαν. Και, και, και η σειρά το, το εξερευνά αυτό, αλλά δεν εξερευνά τον. Το, το, το τι συνέβη. Και εδώ έρχομαι στο, στο μάθημα από το Lost. Από τη στιγμή που είχε δει ότι όσε απαντήσει και αν έδιναν στο Lost και έχουν, εδώ, έδωσαν μέχρι και το φινάλε πάρα πάρα πολλέ, ο κόσμος... Ε, ε, έμεινε ανεκανοποιητό. Ε, ήθελε να φτιάξει. Μάλλον, όταν αποφάσισε να φτιάξει το leftovers, ήθελε να φαίνεται εξ αρχή στη σειρά ότι το point is δεν είναι να απαντήσουμε στο γιατί εξαφανίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Mm -hmm. Και το πετυχαίνει οπότε, νομίζω βλέποντα. Ούτε μετά ασχολείται με αυτό, το βυζάρει τίποτα. Και ακόμα και σε κάποια σημεία τη σειρά που κάποιοι χαρακτήρε. Επειδή προφανώ κομμάτι τη όλη διαδικασία του, του να ξεπερνά μια απώλεια, ε, είναι αυτό. Το να ξεπεράσει. Το δέσιμο δε, το δε με, με αυτό το πράγμα που σε κρατάει εκεί πέρα πίσω, mm. είναι πολλοί χαρακτήρες οι οποίοι δεν, δεν μπορούν να κάνουν αυτό το, το βήμα. Μένουν εκεί πέρα. Ήξερα εγώ, προσπαθούν να το αντιστρέψουν, να το διορθώσουν, να, να το καταλάβουν. Να, να, να. Mm -hmm. ε, οπότε επανέρχεται διαρκώς με διάφορους τρόπους το τι συνέβη και πώ κτλ. Αλλά με έναν τρόπο πάντα μέσα από. μέσα από. Την δυσκολία των χαρακτήρων να το επεξεργαστούν και όχι ο ίδιο ω ε, θεό, ω σειρά τέλο πάντων ναι. που ψάχνει να βρει τι έγινε. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σημείο τη σειρά που ο, 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 ο θεατ... Νιώθω εγώ ότι ο θεατή. Ε, ε, Πώ λέω, ότι η σειρά πάει να. Να του πετάξει ξέρεις, ερωτήματα και δηλαδή είναι... Νομίζω σωστά το νιώθει, γιατί αυτό είναι συμπέρασμα κοινό. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει, mm. διαβάσει μιλήσει με κάποιον που να μου πει το αντίθετο για το leftovers. Έχει πάρα πολύ. Είχε ξεκαθαρίσει ο Λίντερ. Μάλλον τον είχατε πρίξει τόσο πολύ <laughs> που πλέον ήξερε πολύ καλά τι να μην κάνει ε, στο leftovers. Ε, το, αυτό, το όλο που ήταν το, η εξερεύνηση μετά τις, αυτής, της, της θλίψης και τις... του πένθους, τη το πένθους της εξηλαίωσης. Ναι. Μπορεί να έρθει, δεν μπορεί να έρθει. Τι, <σθήν> ποιος μπορεί να διαχειριστεί τι και γιατί μπορεί να το διαχειριστει <σθήν> ε, με έλδε, ένα αυσ... φοβερό φινάλε. Αυτό, αυτό που έχω ξαναπεί ξανά και ξανά. Επίση, τα αγαπημένα μου φινάλε ever και η τελευταία τάκα που με χήριξε στα πατώματα από το κλάμα. Όχι, όχι, όχι τελευταία τάκα τέλο πάντων, αλλά είναι προ το τέλο. <laughs> το, το αποκορύφαμε κάπω το επεισόδιο <laughs> όταν ξανασυναντιούνται δύο χαρακτήρε. Και υπάρχει ατάκα κάτω ότι, ε, ότι, ναι, ότι, ναι, ότι, ότι δεν ήθελα να πιστέψω ότι έχει εξαφανιστεί. Πώ το λέει ακριβώ. ότι δεν ήθελα να πιστέψω ότι είσαι. χαμένη. Τι έχει χαθεί κάπως, αυτό. Έτσι, το λέει, δεν θυμάμαι ακριβώ τη μετάφραση. Αλλά τόσο, αυτό είναι το, και είναι το και μια σύνοψη όλη τη. Αυτό ακριβώ. Είναι η πιο κάπως, κερδισμένη ατάκα Πώ να το πω, Δηλαδή, φτιάξει μια ολόκληρη σειρά για να μπορέσει να καταλήξει αυτή την ατάκα η οποία εκτός Εκτό context είναι ότι πιο cheesy και αδιάφορο μπορώ να σκεφτώ, α πούμε, αλλά ω επιστέγασμα αυτή τη σειρά. Νομίζω ο Λίντελοφ έχει πολύ καλό. Έχει χάρισμα στο να κάνει τέτοιε cheesy α πούμε ατάκε ή τέτοια cheesy points, αλλά με πάρα πολύ. με τρόπο τρομερά συναισθηματικό που να σε βαράει στον καρίτσαυλο Δηλαδή, το Λό ναι. το, το κάνει εξαιρετικά αυτό το πράγμα. Ε, αλλά ναι και. Θέλω να σου δώσω το σκυτέλι για το ΛΑΚ, <laughs> Μιλώντα για μικρέ σειρέ και επειδή έχουμε ήδη αναφέρει τον δημιουργό του ΛΑΚ... Αυτό και αν ήταν μικρή σειρά και μάλιστα και στο, και στο προηγούμενο που μιλάγαμε για τον Deadwood αναφέραμε mm. και εκεί πέρα μια μικρή του σειρά, το John from Cincinnati, δηλαδή μια σειρά... Βασικά, Surfer <laughs> Jesus. Surfer Jesus. Ε, είναι τη σειρά του David Mills, του λατρεμένου μου δημιουργού του, του Deadwood και παλιότερα NYPD Blue, mm. ο οποίο έχει μια συνεργασία με το HBO έτσι λίγο on and off μια κατάσταση, αλλά μετά το Deadwood δεν ξαναβρέθηκε Ακόμα και το Deadwood στην πραγματικότητα, ξέρεις, είχε αυτή τη δυσκολία. Δηλαδή από αυτές τις σειρές που μνημονεύουμε ως τις, οι, μεγάλες, τις, σειρές του ξεκινήματος, ας πούμε, του, ναι. του, HBO, είναι η μόνη που κόπηκε στην πραγματικότητα. Ναι, από τις μεγάλες που κάνανε, ε... που κάνανε τον μπαμ τους. Ναι, είναι η μόνη που κόπηκε. Οπότε, εντάξει, γενικά ήταν λίγο πιο δύσκολος από όλους αυτούς, κάπως. Ε, και έκανε το θέλω να πω το 11 Δεκέμβριο το 11 κάτι τέτοιο ε, το ΛΑΚ μια σειρά η οποία διαδραματίζεται σε έναν υπόδρομο και κάπως ε, πάλι όπως και στις άλλες σειρές του και στο Τζόμφρος και στο και στο Deadwood ουσιαστικά χρησιμοποιεί αυτό το σκηνικό απλά για να πει μια ιστορία μιας κοινότητα που κάπως βρίσκονται μεταξύ τους και ε, αναδεικνύει ξεχωριστέ περσόνε που, που συναντά σε μια οποιαδήποτε κοινότητα μπορεί να σχηματίζεται. Ε, με τρομερέ φάτσε στο cast πρωταγωνιστή ο Ντάστιν Χόφμαν. Μετά πετυχαίνουμε στο cast ε, φάτσε όπω ο Ντένι Φαρίνα, ο Τζον Ορτή που είναι κλασική μουρή σε ταινίε Μάικλ Μαν. Όχι, τον έχετε ε, δει πάρα πολλού Σίγουρα τον έχετε δει. Ε, είναι, πάρα πολλέ φάτσε που σίγουρα τι πετυχαίνει και Α, αυτόν τον, κάπου τον έχω δει. Και παίζει και ο Νικ Νόλτε στη σειρά, που είναι ο, οποίο όσο μεγαλώνει γίνεται ο άνθρωπο γρήλισμα. Δηλαδή τρελαίνω με, να τον βλέπω και να, περιφέρει. Το κρεμασμένο εαυτό του απλά γυρίζοντα. Είναι πιστεύει στο μέλλον του Τόμ Χάρντι, δηλαδή κάποια στιγμή. Πραγματικά, δηλαδή, <laughs> το, το, η ταινία Warrior, να πω αυτό, είναι, είναι μουσείο, δεν είναι ταινία. Είναι αυτό το πράγμα, <laughs> είναι, είναι το ότι βάλανε τον Νιγνόλτε, ας πούμε, πατέρα. Ε, είναι... Ε, <laughs> ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Ε, ναι, όχι, δεν το συζητώ. Εννοείται ότι είναι αυτό το μέλλον του Tom Hardy. Είναι ούτε σπουδαίο ο Tom Hardy σε αυτό το πράγμα. Τώρα είναι απλά ακόμα το νεανικό το γκριλισμα. Είναι αυτό το επιθετικό το γκριλισμα. Κάποια στιγμή, όταν α πούμε το βάλει κάτω, όπω όλοι οι άνθρωποι, κάποια στιγμή το βάζουν κάτω. κάποια στιγμή. Δηλαδή τώρα είναι ακόμα το Κάποια στιγμή θα γίνει το. Κάνει φεύγοντα. Τη παρέτηση, ναι. Οπότε είναι καταπληκτικό. Top, τέτοιο. ε, σκηνοθεσία του πιλότου τη σειρά και γενικά μια επίβλεψη. Την είχε ο Μάικλ Μαν που είναι ο απέναντι μου Οπότε γενικά αυτή η σειρά, δηλαδή σε επίπεδο σύλληψη και μόνο, ήμουν λίγο. Είναι προσ... φτιαχμένη <laughs> για σένα. Πέρα, το φαντάζομαι αυτό το πράγμα <laughs> ότι γίνεται. Οπότε προφανώ και κόπηκε μετά την πρώτη σεζόν. Και ακόμα <laughs> χειρότερο, όχι απλά κόπηκε μετά την πρώτη σεζόν. Είχε ξεκινήσει να γυρίζει τη δεύτερη σεζόν και κόπηκε στη διάρκεια των γυρισμάτων. Γιατί τα κάνει αυτά η HBO, ρε παιδί μου. Ε... Δηλαδή, πραγματικά. <laughs> Είχανε... Είχαν. Προετοιμάσου σκο... λίγο. Είχαν σκοτωθεί άνθρωπο. κάποια άλογα στα γυρίσματα. Mm -hmm. Αλλά είχαν σκοτωθεί και στην πρώτη σεζόν, δεν κάνω λάθο. Το έχω κοιτάξει ακριβώ. Τέλο πάντων. Σίγουρα. Δεν βοήθησε αυτό. Σίγουρα δεν ήταν και μόνο αυτό ο λόγο. Πιστεύω, Πιστεύω ότι έπαιξε ό... πολύ μεγάλο ρόλο όμω, να σου πω την αλήθεια. Έπαιξε σίγουρα ρόλο. Δηλαδή, καθοριστικό α πούμε για ε, το άποψή Είναι το ότι ούτω ή άλλω έκανε μηδενικά νούμερα. Ήταν μια σειρά η οποία επίση σε αντίθεση με άλλε που δεν κάναν νούμερα. Δεν είχε καν τεράστια. Δηλαδή, η κριτική ήταν περισσότερο. Πώ έκανε και, το... και για τον Τζόν Φρεμντσεντσίνη Νάτι, ήταν περισσότερο. Τώρα. τι ακριβώ, θα σε γελάσω. <laughs> Ήτανε, <laughs> ένα... Ήτανε... Ωραίο είναι, αλλά θα σε γελάσω ένα <laughs> τέτοιο <laughs> 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 Οπότε κάπω συνδυαστικά αυτή η αμηχανία, τα χαμηλά νούμερα. Σκοτώθηκε το ένα άλλο, σκοτώθηκε το δεύτερο. Ε, ε, κάπου... Ε, κάπου σε κάποια φάση είπανε: Να σου πω, λοιπόν, ας το, ας το πάει στη σακίδια, κλείστε το οπω ειστε ήστε, πάμε σπίτια. Οπότε έχουν γυριστεί δύο-τρία σεζόν. Δύο-τρία επεισόδια από το σεζόν, τα οποία δεν, δεν υπάρχουν, δεν υπήρξαν ποτέ. Ε, και τέλο πάντων κάπω έτσι έκλεισε αυτή η σειρά και απλά. Υπάρχει ως ε, μια ανάμνηση για τους... Ε, να σου πω βέβαια την αλήθεια, δηλαδή πραγματικά αν δεν μπορείς να έχεις έναν έλεγχο στο σετ, όποιος ναι, και αν ναι, ναι. είσαι, δηλαδή όποιος και αν είναι υπεύθυνο, φαντάζομαι ότι δεν ήταν ο, ο <laughs> David Mills πάνω από τα άλογα. Ναι, ε, ναι, ναι ε, δεν, ξέρω. δεν ξέρω, ούτως ή άλλως υπήρχε και... Ίσως να κλείσει όντω, δηλαδή... Τεναχωριέμαι για τη σειρά μεν. Καλά, όχι εννοείται, συμφωνώ. Όχι, δηλαδή, την άλλη ξέρω, ξέρω, λίγο λίγο βρήτε, Ναι, πραγματικά βρείτε τα Ε, πίσω. Επίση, ούτω ή άλλω είχε ένα περίεργο backstage ε, η σειρά. Δηλαδή, υπήρχε μια κόντρα εξ αρχή ανάμεσα στον Michael Mann και στον Mills ε, για το ποιο το τρέχει και κάπου, κάπου βρήκαν μια συμφωνία το ποιο κομμάτι λίγο ελέγχει ο ένα πιο άλλο. Ναι. Γιατί είναι και δύο πολύ, πολύ αλφα-περσόνε. Πολύ αλφα, με την έννοια ότι είναι και οι δύο πολύ δημιουργοί που θα αναλάβουν ένα project και θα είναι. Όλο πάνω του. Δηλαδή για τον Μίλτ λέγαμε και στον Ντέτγκουντ ότι το έγραφε πολλέ φορέ, έγραφε τα σενάρια, έτσι ήταν κάπω αόριστα και τα έγραφε στο πόδι την ώρα δηλαδή, λίγο πριν που είναι τι ατάκε. Mm. Να σα πει λοιπόν κάτι να το διορθώσω λίγο αυτό, το πει έτσι. Ήταν εντελώ με στο κεφάλι το αυτό το πράγμα. Και ο Μάγκλι κάνει ένα αντίστοιχο. Δηλαδή και τη σειρά του Μαϊμιβάη που είναι γνωστό ότι δεν έχει credit κανένα επεισόδιο στο όνομά του. Mm. Επισήμω δεν έχει γυρίσει κανένα επεισόδιο με αλλά είναι δική του σειρά. Δηλαδή τα πάντα πέρναγαν από αυτόν ω παραγωγό. Οπότε είναι και δύο πολύ. Του ελέγχου και α πούμε ότι ήταν μια τρικυμία εξ αρχή αυτό το πράγμα. Δεν ήταν να γίνει το λάκκο, Δε, δεν ήταν. Να γίνει. <laughs> δηλαδή, πήραμε πήρα 9 γίνει. επεισόδια παραπάνω από όσα ήταν να πάρουμε. Πραγματικά. Οπότε, 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 ναι, ίσω δείτε αυτά τα 9, αλλά δείτε γιατί είναι καλό. Αλλά ναι, αυτό που έλεγε για τη σχέση του Μίλτ με, το, με την HBO ήταν ότι. Συνέχιζε να υπάρχει, δηλαδή κατά καιρού ανακοινώναν διάφορα project που άλλα δεν γινόντουσαν, άλλα μισογεινόντουσαν. Mm. Σε κάποια φάση είχε ανακοινωθεί, όχι είχε ανακοινωθεί, συμμετείχε κιόλα. Αν δεν κάνω λάθο, ήταν στα credits κάποιο επεισόδιο του τρίτου κύκλου True Detective. Mm -hmm. Δηλαδή υπήρξε ένα. Τον έχουμε εδώ πέρα, βοήθα λίγο εδώ την κατάσταση για να κάνουμε την τηλετενία Deadwood μετά από 15 χρόνια που mm. την κάνανε. Και έκλαιγα, τα λέγαμε και την άλλη φορά mm -hmm. και μόνο ότι υπήρξε πούμε, αυτή η ταινία. Ε, οπότε πάντα υπήρχε ας πούμε, μια διάθεση να το δουλέψουμε, βραδερφέ. Κάπω δεν έβγαινε, κάπω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Τέλο πάντων, τέλο καλό, όλα καλά. Αφού τελείωσε το Deadwood και υπήρξε η ταινία μετά από όλα αυτά τα χρόνια, βγήκε πέρσι. Mm. Ε, όλα καλά. Και Χαλά, νομίζω, Λίωνε. νομίζω ότι θα δούμε ξανά τον μίλησε στην HBO. Με, με, Αλλού δηλαδή... δεν θα τον δούμε, α το θέσουμε έτσι. Α το Άλλο θέσουμε έτσι δηλαδή. και α θέσουμε επιτάπητο το γεγονό ότι δεν ξέρω. Δηλαδή δεν τον, δεν τον αφήνει η HBO. Ξέρεις, δεν του έχει κάνει ούτε μία actual επιτυχία. Μια επιτυχία, ναι, ρε παιδί μου. Αλλά δεν τον θέλουν, τον συζητάνε να, α πούμε, 15 χρόνια. 15 χρόνια θα κάνουμε την ταινία Deadwood, δεν πειράζει. Οπότε κάτι θα ξαναδούμε από τον Μιλ, σίγουρα. Α, μ, τώρα, επειδή τα τελευταία χρόνια ε, υπάρχει μία τάση η οποία ξεκίνησε σαφέστατα από το Netflix, αλλά έχει πάρει μπάλα και, και πια όλη τη βιομηχανία σε μη αγγλόφωνες παραγωγές. Ναι. Και ε, η HBO έχει δύο πολύ αξιόλογες τέτοιε. Η μία είναι και ψηλοάγνωστη και γι' αυτό δεν θέλω να αναφερθώ. Εντάξει, ε, η, η, μία είναι το My Brilliant Friend. Της, ε, είναι είναι η τηλεοπτική μεταφορά των τετραλογίες. Μπράβο, μπράβο, της ε, τετραλογίας της Νάπολης. Uh -huh. ε, ε, η δεύτερη σεζόν ακόμα καλύτερη από την πρώτη, για όσους την παρακολουθούν, είναι ενδιαφέροντη, μπορεί να φοβούνται να είστε... Γιατί αυτό το βιβλίο έχει φανατικούς αυτά τα βιβλία, οπότε εάν φοβάστε ότι η σειρά μπορεί να σας καταστρέψει την εικόνα, δεν θα σας την καταστρέψει, είναι πολύ mm -hmm. καλή μεταφορά. Ε, υπέροχο, αλλά θέλω να μιλήσω λίγο για το ένα τσίκ, για το Σπούκη, το οποίο <laughs> ειλικρινά <laughs> την άνε. μπράβο στην HBO. Yeah. Είναι μια κυρίω Ισπανόφωνη ε, σειρά. Έχει υπότλου, α πούμε, και θα ακούσετε και ένα αγγλικό μέσα να πετιέται, αλλά γενικώ είναι Ισπανόφωνη. Ε, που είναι για μια παρέα ανθρώπων. Θεόκουλοι, που, που, που θέλουν να πούμε. Ουσιαστικά τρομάζουν τον κόσμο για να βγάλουν λεφτά. Το οποίο ακούγεται κουλό, αλλά θέλουν, έχουν ουσιαστικά επιχειρηματοποιήσει την τρομάρα σου. Mm. Θέλουν λίγο να. Mm. Ναι, ναι, ναι. Ε, 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 Βάζουν δηλαδή κόσμο σε σενάρια τρόμου, ε, αλλά ε, για να βγάλουν χρήματα από αυτό. Ε, ε, είναι, είναι πολύ διασκεδαστική σειρά, θα γελάσετε τρομερά. Για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω, δεν έχει τόσο... Δηλαδή ενώ άλλε υπανόφωνες σειρές σε τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει μπαμ, έχω την εντύπωση ότι ο Έλληνας <laughs> έχει περάσει αυτά πια. <laughs> δηλαδή θέλω να πω περάσαμε το τουρκικό... <σο Noah> Εντάξει. Τώρα είμαστε στο ισπανικό, στο ισπανόφωνο. Οπότε ναι, το όλο σε σπούκι κάπω έχει μείνει πίσω, αλλά δεν του αξίζει να μείνει πίσω και έχει ήδη ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν. Οπότε μέχρι να βγει. Νομίζω έχει λίγο το... παρά είναι <π'> hip για <gyaffney> αυτό το πράγμα. Είναι hip. Ναι, νομίζω ότι έχεις, Μάλλον έχει τα δίκαια σου γιατί συνήθω όταν σκεφτόμαστε ισπανόφωνα όπω το έχουμε κάπω. μάθει είναι λίγο πιο τα περισσότερα μπορεί να είναι εποχή ή μπορεί να είναι πάρα πολύ. Α πούμε, το Κάστα Τεπαπέλ δεν είναι εποχή, αλλά έχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο τη Αμπουνόπερα. Πάρα πολύ. Φω, καλά είσαι. Τρομερά. Ενώ το Λο Σεσπούκης... Είναι άλλο πράγμα. Είναι, είναι... άλλο πράγμα. Είναι, είναι όντω άλλο πράγμα. Αν όμω θέλετε να δοκιμάσετε το άλλο, το άλλο πράγμα, Λο Σεσπούκης. Αυτό ήθελα να το κάνω, να την κάνω την αναφορά. Ε, και πριν περάσουμε πια μια και καλή στα υπερτεράστια πράγματα που, έχει κάνει τελευταία, να κάνουμε μια αναφορά στο ντοκιμαντέρ. Ναι, γιατί... ε, το ένα από αυτά κιόλα ήταν ουσιαστικά το. Δηλαδή πήρε τη σκητά. Μετά πήρε τη σκητάλη, α πούμε, το. Το, λένε, που, το Making κ, a Murder θα πει. Το Making a Murder ε, και άλλα αντίστοιχα mm. που ξέρει μετά κάθε δύο-τρει εβδομάδε. Έχουμε βγαίνει, true crime καινούριο, Το ναι. True crime ε, ουσιαστικά έγινε. Ένα σταθερό ας πούμε από του, 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 θεατή στο πλαίσιο του «Αχ, τι να απόψε». Εγκλήματα, αληθινά εγκλήματα. Ναι, αλλά η, η, η μήνη σειρά που θεωρώ ότι ήταν πως το λένε, αναφοράς στο συγκεκριμένο είδος ήταν το, το, jinx, το Το, Για το Robert Durst είναι το συγκεκριμένο, ε, η συγκεκριμένη μήνη σειρά και η ευτυχία μου όταν το μπουζουριάσαν <laughs> εξαιτίας της σειράς... αυτό έχει γίνει, το, το τεράστιο χαμός ήταν ότι είχε βγει τη μέρα που θα πεζόταν το φινάλε της μήνη σειράς, όχι... Πριν παιχτεί, δηλαδή, τη, 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 μια Κυριακή, ξέρω τι ήταν. <laughs> ναι, Ναι, Κυριακή ήταν, όντω. <laughs> μεσημέρι στη Νέα Υόρκη ή οτιδήποτε. Να πάμε γιατί Βιγεί είχα και... κάνει γιορτή όταν είχε σκάσει στην ναι, Ελλάδα τον νεό. Βγήκε η είδηση ότι τον συλλαμβάνουν, ε, βγήκε ένταλμα, κά, κά, κάτι, κάτι τέτοιο. Γιατί... Το οποίο ήταν λίγε ώρε πριν παιχτεί το φινάλε τη ε, σειρά. Γιατί ο Πανελίθιος, ε, είχε αναφέρει στα. Υπάρχει μέσα. Ουσιαστικά υπάρχει ένα αλφα στοιχείο ομολογία του μέσα στη σειρά είναι η στιγμή που κλείνει η σειρά. Σοκαριστικό φινάλε τη σειρά. Το οποίο είναι, το θυμάμαι ακόμα και. Τρομερό, τρομερό. Και, το... και είχα νιώσει τόσο I καλά. Ακύρτε μόλι τι λέει. Ενώ, ναι, ενώ είσαι ακριβώς. τουαλέτα. Ναι, ναι, ναι. Ε, τώρα που πες ε, στην τουαλέτα. Ξέρετε, <χε> στ σκέφτηκα, έκανα <χε> το τόλικα. Το... ναι, όχι, λογικό. έκανα <χε> μια σύνδεση με το θάνατο του Τύριον Λάνιστερ. <χε> α, πολύ ωραία. Του, <χε> όχι, <χε> του Τάιγου, συγγνώμη. Του Τάιγου, θα μας δώσει ναι. στη, στην τουαλέτα. Έτσι φεύγουν οι κακοί άνθρωποι. Τέλο πάντων, όχι, απλά θέλω να πω ότι επειδή... Λίγα χρόνια, και α, όχι και πολύ λίγα. Και στο Jurassic Park με κάποιον να πεθαίνει στην τουαλέτα, ενώ τρώει δεινόσαυρο ενώ ήταν στην τουαλέτα. Μα σκέφτομαι μια λίστα γι' αυτό. Ποιο, Να μπορούν... είναι ναι, άρθρο. Ναι, λίστα. Ράγκινγκ ναι, στις... θανάτων. Στην τουαλέτα. Πολύ ωραία. <laughs> Μεταφορικών κάποιοι κιόλα. Γιατί ο Ντέρστιν δεν είναι πέθανο άνθρωπο. Απλά. Αλλά... Καστρούγκα. Πολύ ε, ωραίο. Το αυτό, κρατάμε. ναι. ναι. Ε, όχι, κάποια χρόνια πριν τον είχε υποδηθεί σε ταινία η οποία είναι πούμε, εμπνευσμένη από το, το, τη δολοφονία τη γυναίκα του, ο Ράιον Γκόσλινγκ. Mm -hmm. ε, και τη γυναίκα του υποδιόταν η Κίρσταν Ντάνστ. Η ταινία βέβαια δεν υποκρίνεται καθόλου στο ότι ας πούμε αυτός έχει σκοτώσει τη γυναίκα του. Ε, γι' αυτό και πρέπει να πούνε ότι έχει εμπνευστεί από αυτό. Mm -hmm. Γιατί μετά θα μπλέκανε νομικά και, και λογικό θα ήταν. Αλλά θέλω να πω ότι εμένα αυτή η ταινία γενικά δεν με είχε τρελάνει. Δεν ήταν μια πολύ καλή ταινία θεωρώ. Mm -hmm. Ωστόσο μου είχε περάσει μέσα μου τόσο πολύ το, το, το πώς, ας πούμε... Ε, Η ταινία είναι το ο, All Good Things, έτσι. Μπράβο, σωστά, το All yeah. Good Things. Ε, 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 είχα τόσο πολύ εκνευριστεί με το γεγονός ότι έβλεπα γεγονότα που είχαν συμβεί στην πραγματικότητα και αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν στη φυλακή. Και γενικώ θυμάμαι να βγαίνω από την αίθουσα και όσοι ήταν γύρω μου βγαίνοντα, είχαν όλη μια τέτοια κουβέντα. Ότι είναι δυνατόν αυτό τώρα να είναι έξω. Γιατί κλασικά εννοείται πέφτοντα στα κράτη τη ταινία. Ε, 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 ξέρει ότι δεν, mm -hmm. ε, ο πραγματικό άνθρωπο είναι ελεύθερο, ω τότε. Ε, και ήταν πραγματικά. Ε, ε, τι να σου πω, εξοργιστικό να, να, να βλέπει αυτή την ταινία και μετά να αντιλαμβάνει ότι. Α, δεν τον πιάσανε ποτέ. Οπότε... Ναι, αλλά το κλου είναι αυτό που συνέβη χάρη, χάρη mm. σε αυτή την ταινία. Ναι, ναι, όχι. Μα και τελικά να περνάνε κάποια χρόνια και να βλέπω. Να βλέπω το Jinx και να μην ουσιαστικά βλέποντα εγώ το Jinx, ήμουν σε φάση, σε συγχαίρωμαι, έχω δει και την ταινία και ξέρω τι έχει κάνει, δεν τρέπεσαι. Και μέχρι να πριν κάτι τελειώσει μείνει η σειρά να το συλλαμβάνουν. Ναι. Δεν καταλαβαίνετε την ακούφιση μου. Όχι, η σύνδεση είναι τέτοια, ότι είναι του ίδιου σκηνοθέτη. Είναι του ίδιου σκηνοθέτη, μπράβο, ε, ναι. Και ο λόγο που υπάρχει το Jinx είναι ότι ο Ντέρστ είδε το All Good Things του άρεσε. Και του άρεσε, βέβαια. Γιατί έτσι είναι. Οι νάρκησοι <στά> άνθρωποι. <πιάνω> πραγματικά πιάνουν μόνο τα. Δεν αδυνατούν να δουν το... την αρνητική πλευρά. Δεν τηλεφώνησε στον σκηνοθέτη και του είπε: Ψήνεσαι να μου πάρει συνέντευξη. Ψήνομαι. Κάνω ε... είπε: Επίση, ψήνομαι, επίσης ψήνομαι να μπει στη φυλακή ναι. και κοίτα να δει που ομολόγησε στην καμερά <στά> μου. Πού αυτός αυτό ο άνθρωπο, πόση πώς η χαρά θα νιώσε. Πώ τα φέρνει η ζωή σου. σε παρακαλώ. αλλά ναι, αναφέρουμε το Jinx. Είναι, όπω λε, τεράστιο σημείο αναφορά στο. Στο true crime που, που έχει ε, ε, τι να πω, γιγαντωθεί τα τελευταία mm -hmm. 5-6 χρόνια. 5 χρόνια θα πω. ε, ε τόσο. Και, και, είναι και μετά, αυτό του 15 είναι το. Μπράβο, πήρε τη σκητάλη το Making a Murder και έγινε τέτοιο πανικό με το Making a Murder που μετά όλα τα άλλα κάπως πήγαν μαζί, πήγαν okay. αυτόματα. Παρ' όλα αυτά έχουμε και το Going Clear, το οποίο έχει βραβευτεί. Είναι το ντοκιμαντέρ ε, το της HBO για τη Scientologia. Mm -hmm. Φοβάμαι να πω παραπάνω πράγματα γιατί όσοι μιλάνε <laughs> πολύ για τη Σαϊτελεγγύη. Δεν ξέρει ποιο μα ακούει. Ξέρω εγώ <laughs> ρε φίλε, έχουν απέξω μετά SUV <laughs> έξω από τα σπίτια του και κάμερε. <laughs> Δεν ξέρω, φοβάμαι λίγο. <laughs> τέλο πάντων, ε, για απορίε, ρωτήστε την Κaitι Χόλμ, η οποία κατά, τα κατάφερε και έφυγε από εκεί. Αλλά τέλο πάντων, το Going Clear θα πω ότι εντάξει, επειδή είχα, είχα και λόγο του Tom Cruise και του διαζυγίου του με την Κaitι Χόλμ, το είχα ψάξει πάρα πολύ πριν βγει το Going Clear. Τα περισσότερα πραγματικά 9-10 πράγματα που αναφέρει τα γνώριζα. Όμως είναι πάρα πολύ καλό ντοκιμαντέρ για κάποιον που θέλει λίγο να τα βάλει τα πράγματα σε μια σειρά και να καταλάβει τι <χ> γίνεται <χ> με τη τσάιντολογία, δηλαδή σαν εισαγωγή και κάτι παραπάνω. Είναι εξαιρετικό το Going Clear, οπότε θα το, το συστήνα με τα όλα. Ε, το Life According to Sam, πολύ καλό ντοκιμαντέρ ε, και υποψήφιο τότε για με οσκάρ το, με το αγόρι που έπασε από προκυρία, Εντάξει, δεν θα μείνει ε, ακλαφτομάτη <laughs> όταν θα δείτε αυτό το, mm -hmm. το ντοκιμαντέρ και έχασα και πριν λίγα χρόνια τη ζωή του κιόλα, ο Σαμ, Σαμ Μπέρνς νομίζω, mm -hmm. ε, υπέροχο γλυκύτατο ντοκιμαντέρ και ξέρεις, βλέπεις κάποιου τους ανθρώπου και λε τώρα, εγώ γιατί γκρινιάζω για τη δουλειά ή για το ογκόμενο ή για το δεν ξέρω τι. Άλλο πα από προγυρία και είναι ο πιο αισιόδοξο άνθρωπο που έχει γεννηθεί. Δηλαδή, μπράβο. Και μπορείτε να δείτε και ομιλία του στο TEDx υπέροχη που, έχει, που, έχει, που υπάρχει στο YouTube. Το Mommy Dead and Dearest που είναι για την τέλος ε, διαβόητη υπόθεση της Gypsy η οποία έγινε και σειρά ε, αργότερα, ε, που τέλος πάντων σκότωσε σε συνεργασία με το σύντροφο της, τη μητέρα της, ε, η οποία όμως ουσιαστικά την αρρώστενε όλη, σε όλη τη διάρκεια της ζωής της για να την έχει ανάγκη η κόρη της. Α, είναι από το είδος Αυτό είναι σε, το σύντρομο Μινχάουζεν. Ναι. Και, και γι' αυτό μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο One Man, γιατί είχα μιλήσει με... Ε, 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 επαγγελματία τέλος πάντων, ε, ειδικευμένο πάνω στην ε, συμπεριφορά και σε τέτοιου είδου ε, διαταραχέ. Οπότε και, το, και, και μιλήσαμε και για το γιατί τα τελευταία χρόνια το σύνδρομο Μιλχάουζεν έχει κάνει τέτοια ε, εμφάνιση, πάρα πο σε πάρα πολλέ ε, σειρέ και ταινίε ναι, ε, ναι. το πετυχαίνουμε. Ναι, ε, ε, ναι, ε, μιλάμε γύρω από αυτό και τι εξηγήσει mm -hmm. μπορεί να υπάρχουν για το γιατί μα αρέσει τόσο πολύ να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Και... Είναι νομίζω όμω. Μου είχε πει πολύ πετυχημένα ότι. Ε, μάλλον επειδή η, τουλάχιστον η, η, η μητρική φιγούρα στις περισσότερες κουλτούρες, αν όχι σε όλες, είναι η πιο ιερή. Δηλαδή τη μητέρα την έχουμε στο μυαλό μας ε, ως κάτι αξεπέραστο, με αγάπη την πιο ανιδιοτελή μορφή τη που μπορούμε να βρούμε στη ζωή μας. Οπότε μιλώντας τελικά για το ανώτερο κακό και το πιο φρικιαστικό πράγμα που μπορεί να σου συμβεί στη ζωή σου, υπάρχει άραγε... Μεγαλύτερα από μια τέτοια μητέρα mm. ή μια τέτοια μετρική mm -hmm. φιγούρα. Γιατί, α πούμε, στο Politician του Ράιν Μέρφυ την τελευταία σειρά υπάρχει με ένα τέτοιο χαρακτήρα και είναι η γιαγιά. Ε, δεν είναι η, μα η μαμά, τέλο πάντων, που. που ε, δηλητηριάζει. Ναι, είναι η, η γιαγιά. Αλλά τέλο πάντων, ναι, μια μητρική φιγούρα υπάρχει, άρα για κάτι χειρότερο από, mm. από, αυτό. Και το αναλύει πάρα πολύ ωραία η ψυχολόγο. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον κουβέντα μα. Ε, οπότε, ναι, Mommy Dead and Dearest. Το Won't You Be My Neighbor" που είναι το πιο πρόσφατο, ε, είχε, κάνει πρόταση, ε, είχε κάνει πρώτα πρεμιέρα στο Sundance, είχε πάει πάρα πολύ καλά ε, με τα πάντα, κριτικούσε αυτό, η HBO είχε δώσει πόσα χρήματα για να το, για να το αγοράσει ε, και αφορά τον ε, το πιο καλό άνθρωπο από ό,τι έχω καταλάβει, <laughs> εντάξει εμείς δεν μεγάλωσαμε μαζί του, άχ ε, έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Το, το όνομά του. Rogers. Του Ρότζερ του Μπράβο, είναι συγγνώμη. Mr. Του, μπράβο του Μίστερ Ρότζερ που παρουσίαζε μια εκπομπή που απευθυνόταν στα παιδιά για πόσε δεκαετίε στην Αμερική mm. ε, και θεωρείται ο πιο καλοπροαίρετο, γλυκό, πιο γλυκιά φιγούρα που θα μπορούσε να σε μεγαλώσει από οθόνε, α πούμε. Ηταν και δικείμενο ταινία η οποία τώρα υπάρχει σε αίθουσες, Πήγε και καλά κιόλα όταν άνοιξε, mm. αν δεν κάνω λάθο. Ε, του... γιατί ο Τόμ Χάγκ είναι ο μπαμπάκα μα. Ναι, Τα το... ένα υπέροχο γείτονα γύρω νομίζω στα ελληνικά. Mm. Το Beautiful Day in the Neighborhood, ο Αμερικανικό τίτλο. Και ο Χάγκ ε, ήταν υποψήφιο. Ήταν υποψήφιο για Όσκαρ Β' αντρικού ρόλου για, τον, ε, για το ρόλο αυτόν. Ε, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή ταινία. Και μένα, και μένα, ε, και μένα. Ε... γιατί είναι η τύπη αυτή η σκηνοθέτη. Μπράβο, Φανταστική η οποία ρε παιδί μου κάθε φορά θα κάνει κάποιε ταινίε που όπω τι ακού και τι φαντάζεσαι. Λε τώρα. Ναι, ρε είναι τυποποιημένο, είναι χρυσό καιρό. Ναι, ναι, ναι. Και δεν κάνει τέτοια τελικά. Καθόλου, καθόλου. Είναι όλες δηλαδή έχει τέτοια στοιχεία προφανώ, γιατί και, είναι και τα αντικείμενα τέτοια, αλλά. Δηλαδή προφανώ, εγώ έβλεπα τον Τόμ Χάγκ να είναι τόσο καλό άνθρωπο και συγκινούμουν. Θέλω να πω. <laughs> ναι, αλλά λοιπόν, το, το ότι... χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Έχεις. Ουσιαστικά βάζει τον Τόμ Χάγκ να παίζει κάτι μεταξύ του Μίστερ Ρότσερ και του Τόμ Χάγκ. Δηλαδή εννοώ ότι την έχει λειτουργήσει για αυτόν τον λόγο. Και έχει βάλει Λυβώς. απέναντι τον. και είναι μια ταινία πάνω στην ίδια τη διαδικασία του τι σημαίνει ένα άνθρωπο για αυτόν που έχει απέναντι. Δηλαδή δεν είναι ένα προφίλ. Αυτούνου του ναι. είναι, Μίστερ Ρότζερς είναι πάνω στη διαδικασία και του τι εφέκτη έχει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του δημοσιογράφου που τον προφυλάρει, τον οποίο by the way παίζει ο Μαθιουρίς στην ταινία. Που είναι που ο αγαπημένος ο... Μαθιουρίς που θα τον δείτε τώρα αυτές τις μέρες στο περιμένισον. Ε, Όπω και όλε τι διάσημε καινέ σειρέ τη HBO που παίζουν αποκλειστικά στο Vodafone TV, το σπίτι τη HBO στην Ελλάδα, θα δείτε και το Permission που νομίζω τώρα προβλήθηκε το τέταρτο επεισόδιο. Δεν έχω προλάβει να δω το τέταρτο, αλλά πολύ μου αρέσει η σειρά και πολύ μου αρέσει να Έχω μαθήριση. δει νομίζω μέχρι και το τέταρτο. Mm. Ε, σούπερ, περιμένω τα, τα υπόλοιπα να δω πώ θα πράγματα. καταλήξει. Ε, ναι, αλλά ναι, έχει δίκιο. Γενικότερα αυτή την έχει να κάνει περισσότερο με τον το κινησμό και τέλο πάντων ένα κοινικό άνθρωπο θα βγάλει κάποια στιγμή άκρη στη ζωή σου. Εγώ, εγώ αυτό, έχω κατα... εγώ αυτό <laughs> ένιωσα και συμφωνώ και τόσο πολύ με αυτήν την ταινία. Η αλήθεια mm. είναι. Ε, δεν ξέρω, νομίζω ότι περισσότεροι το μπερδεύουμε το, το κινησμό με την οριμότητα και δεν είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω αυτή η ταινία κάνει μια, mm. κα... ένα καλό διαχωρισμό. Mm -hmm. ε, και κλείνουμε στα ντοκιμαντέρ. Εντάξει, προφανώ η HBO έχει τα τριπλάσια από αυτά που σα αναφέρουμε, τα δεκαπλάσια βασικά. αλλά επιλέξαμε είναι κάποια, κάποια highlights, ναι. highlights της τελευταίας ας πούμε φάσης της και το Living Neverland το οποίο πέρσι έκανε <laughs> Εντάξει, ένα σουσούρο έκανε ένα σουσούρο είναι προφανώς το είναι το 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 που αφορά τον Michael Jackson και τα τα θύματα του, όπως υποστηρίζουν ότι είναι... Που ε... μιλάνε στην κάμερα και είναι όλο βασισμένο πάνω στις ε, μαρτυρίες τους και είναι ουσιαστικά δραματοποιημένες μαρτυρίες τους με τη χρήση κιόλας ε, ας πούμε, εικόνων ε, εποχής και αρχείου και ναι, γενικά βέβαια. είναι χτισμένο, δηλαδή, πέραν της δύναμης των ίδιων των ιστοριών και των περιστατικών που ακούμε να σα διηγήσεις, είναι φανταστικά χτισμένο και σαν αφήγηση, θεωρώ δηλαδή, Το έχω βρει τρομερά, τρομερά δυνατό και πάρα πολύ ενδιαφέρον και το πώς έχει χτίσει μια ιστορία και γύρω από το star system, ε, μέσα από αυτές τις, ε, τις αφηγήσεις. Είναι και εμένα αυτό που, που βρήκα εξαιρετικό, είτε είσαι στην ομάδα των ανθρώπων που πιστεύουν τους δύο άντρες προσωπικά είμαι, αλλά είτε δεν είσαι, σίγουρα νομίζω μπορούμε όλοι να εκτιμήσουμε, ή τέλο πάντων οι περισσότεροι, ένα ντοκιμαντέρ, μία υπόθεση που δίνει επιτέλου το λόγο ολοκλήρου στα θύματα. Γιατί ενώ μου αρέσει πάρα πολύ το είδος του true crime, mm -hmm. το αγαπώ, το παρακολουθώ... Mm -hmm. ε, Είμαι ρε παιδί μου το Target Group, χωρί να είναι όλα εξίσου καλά, δεν το συζητώ, έχουμε, έχουμε δει και φόλε τέτοιε, αλλά ξέρει. Mm -hmm. ε, το μόνιμο παράπονο μου, με λίγε εξαιρέσει, είναι ότι συχνά τι περισσότερε φορέ ασχολούμαστε με το τι συμβαίνει στο κεφάλι του δολοφόνου ή του τέλο πάντων του aggressor, και α μην είναι δολοφόνο, του παιδόφιλου, mm -hmm. οτιδήποτε είναι, ε, και όχι με τους ανθρώπους που υπέστησαν ό,τι υπέστησαν. Και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να καταλάβουμε πώ λειτουργεί ο ανθρώπινο νους όταν είναι τόσο σκοτεινό. Εννοείται ότι είναι selling point και για μένα αυτό, ε, αλλά δεν μπορεί να έχει ένα. Ε, πό πόσα μάλλον ντοκιμαντέρ ή πόσα επεισόδια σε τέτοιου τύπου εκπομπέ θα έχει για τον Dead Bundy, όπου θα κάνει, α πούμε, μια κτηνογραφία του κεφάλι του και οι γυναίκε που σκότωσε θα είναι ένα αστερίσκο. Mm. Με ενοχλεί. Και με ενοχλούσε αυτό στο, και στο Making a Murderer την πρώτη του σεζόν, ε, που ήταν πραγματικά από τα ελάχιστα πράγματα που δεν μου είχαν αρέσει. Και εισακούστηκε και η δεύτερη σεζόν του Making a Murderer έχει πολύ μεγάλο κομμάτι που αφορά ε, στο θύμα. Ε, Τη δολοφονία εκείνη. Γενικά θεωρώ ότι το Living Everland αυτό το κάνει, ξέρει, άψογα. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι αυτοί οι δύο και οι οικογένειέ του και λένε τι βίωσαν και. Και λοιπα mm, Εντάξει, mm. Η, η, οικογένεια του, του Jackson, το estate, ας πούμε, είχε μηνύσει στην HBO. Ε, προφανώς έχασε τη μηνύση. Ήθελε ουσιαστικά να κατεβάσει το, mm. το ντοκιμαντέρ και μάλιστα την, τη μέρα πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ ε, στην HBO, γιατί πρώτα είχε βγει στο Sundance, ε, είχαν ανεβάσει στο λογαριασμό του, του Michael Jackson, ε, μία τέλος πάντων ε, μεγάλη του συναυλία σε πολύ καλή ανάλυση. Τέλος πάντων λίγο σαν ότι να ο, ο δικός μας Μάικλ, ναι, ναι, ναι. πούμε. Ε, το καταλαβαίνω, ξέρει, με έναν τρόπο δεν του αδικό. Ναι. θα εσπερασπιστεί τον άνθρωπο όσο που πιστεύει ότι δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο, δεν το συζητώ, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και επίσης, σίγουρα χώρο για και το λύσει την έπαιρνα. Επίση, το ένα δεν αναιρεί το άλλο, γιατί. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Αν ο Μάικλ Τζάξον ήταν αυτό που ήταν, δεν σημαίνει ότι δεν ήταν. και, και ο άλλο χιλιάκομα... που λέγαμε στην άλλη ε, ναι. συχνότητα. Ναι, ακριβώ. Ε, οπότε, ναι, Living Neverland. Και We're leaving αυτό το κομμάτι <laughs> τη HBO και πάμε τώρα εντάξει. Αρκετά ξέρει με τα, με τα τσίκι τσίκι. Ε, και ξεκινάμε με, το, με, με, με τα πυροβόλα ε, τη HBO. Ε, εντάξει, ξέρω εγώ, Game of Thrones. Το οποίο Game of Thrones επίση το βρίσκεται ε, αποκλειστικά στο Vodafone TV. Ε, Όπω και όλε τι διάσημε καινέ σειρέ τη HBO. Ξέρω κιόλα από όσο γνωρίζω ότι πηγαίνει και μια χαρά mm -hmm. ε, στο Vodafone TV, το βλέπετε. Δεν ξέρω τι να πρωτοποιεί κανεί για, 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 το, για, το, Game of Thrones που δεν τάξη, έχουμε νομίζω πει. καλυφθεί πολλά Ναι, και στο δικό μα podcast και, με πολλέ αφορμέ. Πολλά επεισόδια. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή τώρα πρόσφατα για τον ένα χρόνο, ας πούμε, έκανα ένα μικρό θεματάκι ε, για το πώ να κάνει μαραθώνιο ανάλογα με τον ας πούμε, χαρακτήρα που θε να ακολουθήσει. Mm Θυμήθηκα αυτό μου το πώ ενδιαφέρον που, που συζητάγαμε ε, εξ αρχή για την ενδιαφέρουσα δομή, ας πούμε, του... της σειράς του δεν ακολουθεί παραδοσιακά έναν, ας πούμε, ήρωα, αλλά κάπως, χτίζει ένα κόσμο και Ναι, μπλα, μπλα. είσαι με, με, με διαφορετικά πιόνια στο χάρτη κάθε φορά, ναι. Ναι. Και είναι από αυτέ τι σειρές που μπορεί, μπορεί να περιγραφούν με διαφορετικού τρόπου, ανάλογα με το πώς ο καθένα συνδέεται και τι χαρακτήρα κάπως ακολουθεί και ποιος χαρακτήρα θεωρεί ότι είναι το πιο κεντρικό σημείο αφήγησης ε, και τίποτα αυτό δηλαδή μπορείς να το δεις ως ε, την ε, την ε, ιστορία της ε, κατάρας ε, των ε, των Τον Λάνιστερ τον Λάνιστερ ας πούμε mm. και είναι η ιστορία της σέρσε, δηλαδή άμα το δεις από την πλευρά της, ε, είναι τραγωδία ε, ή ξέρω εγώ αγαπημένο μου χαρακτήρα που να στάνει. Mm. Ε... Αυτό και είναι τραγωδία. Δηλαδή, δεν... Αυτό είναι τραγωδία από πολλέ απόψει. Από πάρα πολλέ απόψει. <laughs> ε... μία από αυτέ, ο, ο τρόπο που μετέφεραν τον Στάνι στην οθόνη. Αλλά αυτό είναι μια oh, άλλη. <laughs> ε... όχι, υπέροχο στη Βεντιλέν, δεν το. Είναι στις πραγματικά. Είναι για μένα είναι ο καλύτερο ο οποίο τη σειρά του Είναι φανταστικό. Είχα χαρεί τόσο πολύ όταν είχα δει πώ τον έπαιζε <laughs> το ναι. ο Στάνι. Και όσο παίρναγε για απλά το story, είμαι μα φασί. Όχι, αυτό το Στάνι <laughs> δεν το, το έκανε ποτέ. αλλά τέλο πάντων. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ πώ τελείωσε. Ήταν τόσο Τόσο κρίμα, τόσο, τόσο σπατάλι. Ήταν, ήταν. Ήταν, είναι, ήταν, ήταν. πολύ τραγικό με, ξέρεις, με την τα, παλιά έννοια. Τα βιβλία μου είναι εδώ για σένα πάντως, στο θεωρείο, που ωραία, το θες, ωραία. Για να δει και τον πιο ολοκληρωμένο Θεό. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει μπορεί να ακολουθήσει τον Τζον την Ντνερί. Την Ντάλι. Ναι. ναι Δεν μαζεύεται. Έχει τέλος πάντων πάρα πολλού τρόπου να το δει, πάρα πολλού τρόπου να το ξαναδεί. Αν θε. Ναι. Εν. Απάντηλη θε. Γιατί thες. θέλει, θέλει κόσμο και το βλέπει στο έχουν τη βιβλία αυτό. Ναι. 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 Ε, μάλιστα και ένα ζευγάρι φίλων το κάνανε εργό τη πρόσφατα. Mm -hmm. ε, και ξέρει, τι γκρίνιε μου άρχισαν να τι βλέπουν λίγο πιο καθαρά mm -hmm. αυτή τη φορά. <laughs> γιατί δεν το κάνανε. Εντάξει, παιδιά, όποιο δεν, δεν κάνει αυτή τη δουλειά δεν έχει και κάποιο λόγο να βλέπει συνέχεια και εφοφρό όπω βλέπαμε εμεί κάποτε. <laughs> Οπότε οι άνθρωποι, ξέρει, κάποιε φορέ του γκρίνινε, του έλεγα, α, αυτό, α, εκείνο. Και μου λέγανε εντάξει, μωρέ. Γιατί είχαν καιρό να δουν ναι. περασμένα επεισόδια. Εντάξει, τώρα στο Rewatch ήταν. Μου στέλνανε και δύο μηνυμάτα του τύπου. Είχε δίκιο, ναι. τήριο, ο Τύριο στι τελευταίε τρει σεζόν. Τι κάνει ακριβώ, καλά. Ο, πραγματικά ο, τήριο, αυτό. Τι, τι κάνει ο Τύριο στι τελευταίε. <laughs> τα έχουμε αναλύσει αυτά διεξοδικά και από τα άρθρα που έγραφε η Σφίνα στα αρχεία τη εβδομάδα και από τα recaps που έκανα εγώ κάθε Δευτέρα. Υπάρχουν recaps στο One Man για όλη τη σειρά. Δηλαδή, αν ε, ε, είστε κι εσεί από αυτού που κάθονται και ξαναβλέπουν τη σειρά τώρα επί τη ευκαιρία Έχουμε που βρίσκεται στο πολύ στο συνοδευτική αρθρογραφία. Ε, πάρα πολύ εξαντλητικά αναλυτική συνοδευτική αρθρογραφία. Με ρίκαψ από... Εκτό από την πρώτη σεζόν, από το πρώτο επεισόδιο τη δεύτερη μέχρι το τελευταίο επεισόδιο τη σειρά, ρίκαψε για όλα τα επεισόδια. Και ε, ε, έχουμε επίση ένα και... επεισόδιο στο podcast που ήταν η τελευταία μας μεγάλη ανάλυση του mm -hmm. Game of Thrones. Που έχουμε αναλύσει. Κρατήστε το για το τέλο αυτό. Πραγματικά ναι. την 8η σεζόν σε φοβερό βάθος. Εντάξει, μπορείτε να με ακούσετε να σε κάποια σημεία νομίζω γρουλιάζω, αλλά <laughs> δηλαδή χαμηλώστε το. Τα την βγάλαμε ένωση. στο μοντάζ αυτά τα σημεία. Και είχαμε και ένα ε, πολύ ενδιαφέρον podcast. Γιατί είχαμε κάποια στιγμή κάνει κάποιε συνδέσεις σε μεταξύ Lost και Game of Thrones. Μπράβο και το τι ναι, σημαίνει ναι, ναι. φαινόμενο στην τηλεόραση και mm. πώς, γιατί είναι αυτά τα δύο, τα δύο τελευταία φαινόμενα που είχαμε ως τώρα. Αλλά το Game of Thrones για την HBO ήταν. Ε, ε, τι να πω, δηλαδή αν έκανε ένα ποδαρικό έτσι ξανά το True Blood στην εμπορικότητα μετά το Sopranos και το Sex and the City. Το Game of Thrones αυτό το πήρε και έτρεξε. Γιατί mm. έγινε franchise με όλη, 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 όλη την έννοια τη λέξη. Από τα video games μέχρι τα comic μέχρι τα πάντα. Δηλαδή υπάρχουν τα πάντα γύρω από το, το Game of Thrones που μπορείς να αγοράσεις, δεις, διαβάσεις. Mm. Το Game of Thrones υπάρχει σε όλες τις μορφές πια. Δεν, έχει, δεν έχουμε ακόμα διαβάσει το τέλο του, αλλά θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Δεν θα γίνει αυτό κάποια στιγμή. Συγγνώμη που το λέω. Εγώ το πιστε... Εγώ πιστεύω σίγουρα πάντω ότι θα έρθει το επόμενο βιβλίο, όντω το πιστεύω με την επόμενη χρονιά. Άλλα. Το τελευταίο είναι πολλοί παράγοντε. Αν θα ζήσει ο άνθρωπο, που το εύχομαι και έχει πει κιόλα ο Τζορτζ R. Μάρτιν, τώρα λέω: Μη μου λέτε, σα παρακαλώ, ότι θα πεθάνω. <laughs> δεν είμαι ούτε τόσο μεγάλο ούτε τόσο χοντρό. Και πραγματικά είναι τόσο άσχημο. Αν είστε ένα από αυτού που του στέλνουν στο Twitter mm. τέτοιε κατάρρε, σα παρακαλώ. Δηλαδή δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Μην το κάνετε του ανθρώπου. Λοιπόν. Αλλά και το αν υπάρχει αν υπάρχει γενικό ο άνθρωπο πάνω στη γη. Ξέρω εγώ, γιατί μπορεί να κραγούμε κάποια στιγμή. Αν αυτά τα δύο δεν συμβούν, θεωρώ ότι έχουμε καλέ πιθανότητε. Ε, το λέω, εγώ το λέω τώρα 13 Ιούλη, θα το ακούσετε λίγο αργότερα. Αλλά θέλω να το δηλώσω ότι πιστεύω mm -hmm. ότι θα διαβάσουμε. Σίγουρα το πρώτο τελευταίο βιβλίο του Game of Thrones, αλλά πιστεύω πολύ και στο τελευταίο. Ωραία. Τη μέρα yeah, που δηλαδή. θα βγει το τελευταίο βιβλίο Game of Thrones, <laughs> θα έρθουμε όπου και αν είμαστε στι ζωέ μα. <laughs> θα έρθουμε εδώ, σε αυτό το στούντιο, να κάνουμε ένα έκτακτο επεισόδιο podcast. Δεν <laughs> ξέρω τι <laughs> θα αφορά. <laughs> θα γίνει <laughs> αυτό το πράγμα. <laughs> Σα <σε> τύχημα, <laughs> <κάπως>. Τέλεια, ωραία. Εγώ δεν πιστεύω θα γίνει ποτέ. Ποτέ. I believe in you, GRRM. Mm. Ε, μη mm. με βλέπει, ε, <laughs> Για Χάρη σου, πρόσεχε. Ε, το οποίο κιόλα, μιλώντα για τον, για τον Μάρτιν, ε, έχει πει ότι στο, στη σειρά που έρχεται το spin-off ε, του Game of Thrones, mm -hmm. το House of the Dragon, mm -hmm. που θα φορά του τα και θα είναι prequel, δε, είπε δεν πρόκειται να γράψω μισό επεισόδιο. Δεσμεύομαι, εάν δεν τελειώσω πρώτα το, το βιβλίο. Οπότε ξέρω εγώ. <χαλώς> Έχει σταματήσει να πηγαίνει σε συνέδρια. Έχει πει τώρα ότι στην καραντίνα έχει γράψει όσο δεν έχει γράψει τα τελευταία χρόνια μαζί. Γενικότερα έχει ταμπορωθεί αναγκαστικά λόγω κορονοϊού. Ναι. Οπότε ίσω ο κορονοϊό στην περιοχή του συγκεκριμένα να συνεχίσει για λίγο ακόμα. Ναι. Ένα τσικ. Μπάσκε... Όσο αυτό προστατεύεται όμω και είναι safe. Ναι, ε, και όλοι ναι. γύρω του φυσικά. Ε, ναι, εντάξει, ναι, okay. οκ. Ε, εγώ πιστεύω ότι απλά θα βγει και θα ανακοινώσει κάποιο καινούριο βιβλίο, για τέτοιο. Τύπο ότι. <σχελίως> λοιπόν, ακούστε. Δεν έχω καινούργιο <σχελίως> αλλά ακούστε να δείτε τι σα έτιαξα. Είμαι σχηγουσα γράψει κάτι άσχετο. Και καλά θα έχει κάνει όλο ο άνθρωπο. Όχι, θέλει να γράψει. Θα σου, πω, το θα, σου πω θα θα σου πω τι θα κάνει και ξανα, ενδεχομένω. Ναι, ε, ναι. ε, ίσως. Λοιπόν, θα, γράψει το, θα τελειώσει το βιβλίο που γράφει τώρα. Ναι. Εντάξει, που είναι το έκτο σε ναι. σειρά. Ε, μετά δεν θα πάει στο έβδομο. Mm. Θα πει Α, ποιο είναι το βιβλίο που, που, στο οποίο θα βασιστεί το που λέμε το House of the Dragon. Η, η εγκυκλοπαίδειά του το Fire and Blood που αφορά του Ταργκάριεν. Που έχουμε δει τον πρώτο τόμο. Εντάξει, ναι. αυτό θα έχει συνέχεια. Ναι. Έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο συγκεκριμένο. Θα πει, δεν θα γράψω τώρα το έβδομο βιβλίο, θα γράψω το επόμενο Fire and Blood, το δεύτερο μέρο του. Και μετά το Fire and Blood, το θα ξεκινήσει να γραφτώ. Γι' αυτό εκεί είναι θέμα το Fire and Blood. Σίγουρα. Παιδιά, σίγουρα. γιατί το γράφησαν 300.000 χρόνια κι αυτό και με απίστευτη λεπτομέρεια που ευχαριστούμε να διαβάζουμε, αλλά Καπόπα, τέλο πάντων. Ε, ναι, το Game of Thrones, λοιπόν, νομίζω ότι όλη αυτή η τρομακτική του επιτυχία έγινε ένα. έδωσε στο, στην HBO ένα πολύ ωραίο έτσι μαξιλαράκι ασφαλεία. Ναι. για πράγματα που έκανε ταυτόχρονα με το Game of Thrones. Mm. Ε, βέβαια, πάντα κρατώντα και τα δικά του budget Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Ηταν το μάθημα από το Rowman αυτό. Ε, mm. Υποέλεγχο. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέφυγε ποτέ, δηλαδή, τρομερά το πράγμα. Ε, και για να μπορεί να κάνει ταυτόχρονα με το Game of Thrones πράγματα πιο low key, αλλά. Είναι και αυτό που λέγαμε το προηγούμενο, ότι κάπω προσπαθούσαν δειλά-δειλά να μπουν σε κάποια άλλη να κάνουν λίγο πιο χυπνιανικέ σειρέ, γιατί το κοινό του επειδή μου ήταν πάντα πιο. λίγο έτσι, πιο ηλικία, δεν ήταν ρε παιδί μου ο να το πω. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε... Και πιο ε, θεωρείται το κανάλι των κάπω intellectual. Αυτό, ναι. ναι. Οπότε ναι. προσπαθούσαν να κάνουν και λίγο ανοίγματα και με λίγο πιο νέε σειρέ και με λίγο πιο diverse πράγματα. Τα οποία. Εντάξει, δεν πετυχαίνουν αυτά με τη μία. Επίση, ξέρει, το να πετάξει κάτι σαν το insecure σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν το υποστηρίζει ξέρει. Δεν... Με πολύ. στήριξη επειδή μου για να πετύχει αυτό, θέλω mm -hmm. να πω. Ε, οπότε για να φτάσουμε στο... σε ένα προγραμματισμό σαν το σημερινό του, εν χρειάζεται σίγουρα μια επιμονή και σίγουρα βοηθάει τον να υπάρχει μια, σειρά στο... μια επιτυχία στο το Game of Thrones, το οποίο σου δίνει πολύ λάσκα να. Να αράξει, και να δοκιμάσει μερικά πράγματα. Τι τίποτε... okay, δεν κινδυνεύει κανένα, εδώ είμαστε. Έτσι, έτσι. Και τέλο πάντων, αν θέλω να προσλάβω το μάθημα Κόναχη, <laughs> μπορώ, κατάλαβες, οπότε... Να κάνω ένα True Detective έτσι κάτω χρόνια. Ναι, αν θέλω να κάνω ένα Big Little Lies και να έχω ξαφνικά το μισό Hollywood, ας πούμε, <laughs> ναι, ναι. και να το πληρώνω όπω πρέπει να πληρώσω όπως mm -hmm. θέλει να πληρώνεται, ε, μπορώ να το κάνω. Οπότε και θα είναι το, το Game of Thrones, θεωρώ, ε, μαξιλαράκι. Έχουν, δηλαδή, έχει ακόμα περιθώριο αυτό το πράγμα. Ε, και με το spin-off, επίσης, αν τους mm -hmm. πάει καλά, δεν το συζητώ. Εμ, οπότε, ναι, μιλώντα για True Detective, εντάξει, άλλη μια σειρά από. Που... Καταρχά, ναι, μα έφερε τον All Right, All Right, All Right. Με τον, τον alright, alright, alright. Mm. Στον, στον έφερε πίσω. Ήταν το απόγειο τη Μακώνισεν, α <laughs> Ναι, ναι, ναι. Ε, γιατί είχε συμπίψει κιόλα. Ενώ ακολούθησε μετά και το Interstellar. Έγινε. Και ήταν, ήταν, ήταν και πάνω στο Όσcarτο επίση. Μπράβο. Βασικά, για την ακριβία, εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ να πιστεύω ότι το Όσcarτο κέρδισε για το True Detective. Ναι. Ε, δηλαδή, γιατί συνέπεσε ακριβώς την περίοδο της ψηφοφορίας που γινόταν ο παντζουλισμός με το True Detective στη τηλεόραση Ισχύει, δεν είσαι ε, και έχει ενδιαφέρον μακριά από Έχει ενδιαφέρον ότι κάποια χρόνια αργότερα και ο Μαχερ Σαλάλη κέρδισε Όσκαρ ενώ έπαιζε στο True Detective Ναι, 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 ναι. Δηλαδή. Να πω ότι η τρίτη σεζόν του True Detective είναι η δική μου αγαπημένη προσωπικά να πω ότι η δεύτερη σεζόν του detective mm. είναι η δική μου αγαπημένη. Πιο, πιο εμπριστικό ο Φωτεινό, αλλά γενικά και οι δύο έχουμε. Τρι... Είναι... Πρόσεξε, είναι τρει σεζόν του detective. Η <laughs> πρώτη είναι αυτή που όλοι προσκυνάνε. <laughs> και μέσα μα άρεσε η δεύτερη και μέσα η τρίτη. <laughs> Ούτε ότι δεν μα άρεσε η πρώτη. <laughs> ε, όχι, μια χαρά, εμένα μου άρεσε η πρώτη. Φανταστείτε <laughs> ναι, ναι, ναι. Ε, mm. ε... Λίγα, ο Νίκ πήρε λάτρα από αυτού του ανθρώπου που λίγο του κοροϊδεύω, λίγο του απολαμβάνω, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το... Μιλάει φυσικά για τον δημιουργό, ο έτσι. Ο δημιουργό τη σειρά mm. που είναι λίγο φάση. Σφασι... Άσε μα, ρε φίλε. <laughs> Άσε μα, λίγο ήσυχου. Είναι, πολύ... άλλη... είναι πολύ κάνω πράγματα. Είναι, είναι πολύ, πολύ, έτσι. Ξύνο μουσική. κοιτάω Ακριβώς. λίγο. Ξύνο με, λίγο με λίγο, γωνία, κοιτάω προ τα, προς τα πάνω, λίγο διαγώνια και Με το ένα μάτι μισόκλειστο και. <laughs> σκέφτομαι λίγο απόψει <laughs> και φιλοσοφίε. Έτσι, δεν ξέρω αν έχει διαβάσει το. είναι αυτό ο τύπο. Αλλά. εντάξει, και okay, τι να κάνουμε τώρα. Ε, εντάξει, διασκεδάζω. Και, το, και η δεύτερη σεζόν είναι τόσο αφοσιωμένη στο. Πω, σε αυτό το χαρακτήρα του. Με mm -hmm. αυτού του μονολόγου του Βίντ Βον, που κοιτάει το ταβάνι και φιλοσοφεί περί ανέμων και τροκτικών, ξέρω εγώ, παίρναγα καταπληκτικά. Κόλλιν Φάρελ σε πολύ ωραίο ρόλο. Ρέτσελ Μακάνταμ, Τιμ Riggin's έχει μέσα. Και σκηνοθετημένο από τον Τζάστιν Λίν που τον λατρεύω από το Fast Five. Ε, τι, και με. είναι, είναι, από αυτά τα, είναι από αυτά τα νουάρ, παιδί μου, τα πολύ περίπλοκα. Που είναι περίπλοκα στην, ε, ξέρεις, στην παραδοσιακή τύπου Τσάινα Τάουν εκδοχή του. Αυτό στο 8ο πόσο κράτησε, α πούμε, δεύτερη σεζόν, πόσα επεισόδια είχε, το έκανε 7 φορέ πιο περίπλοκο και είναι όλο τσιδισάρεστο και πνιγυρό πάρα είναι πολύ. Είναι πολύ στριφνό. Και είναι. Και μια... Ένα βάλτο, α πούμε, κάπω και δεν ξεφεύγει τίποτα από εκεί πέρα. Και κάπω στι δυόμιση ώρε σε φάση δεν καταλαβαίνω απολύτω τίποτα <laughs> από ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αλλά κάπω εκεί έχει να κάνει την επιλογή, είτε το ακολουθεί είτε δεν το ακολουθεί. Καταλαβαίνω πάρα πολύ ότι το ακολουθούν, αλλά πλήρω. Εγώ πέρασα φανταστικά. Δηλαδή, δεν μου φανταστικά γιατί είναι πολύ δυσάρεστο, αλλά Μ' άρεσε πάρα ναι, πολύ. Καταλαβαίνω πάρα τι λες. Καταλαβαίνω. Ε, κοίτα Στος εμένα... Ο Ζώφος, δηλαδή ο... Εμένα το σταθερό μου παράπονο με, τη, με το με το Tour Detective ε, και με, που με πίκρανε κιόλας γιατί λατρεύω τη Rachel McAdams είναι η φάση του με τους γενικούς χαρακτήρες γενικά λίγο να το δούμε, Έτσι. λίγο να καθέ με το πιτσολάτο, ένα... <laughs> ένα, μια μπύρα, τι πίνει. Δηλαδή, δεν ξέρω. <laughs> λίγο, να τα πούμε, γιατί δεν υπάρχει λόγο να συμβαίνει <laughs> αυτό. Γιατί ναι, παίρνει σταθερά καλλιστοποιού. Παίρνει σταθερά καλλιστοποιού. Παίρνει σταθερά καλού σκηνοθέτε. Και ο εαυτό του, και αυτό είναι πολύ καλό σκηνοθέτη για να τι σκηνοθετήσει. Και ξέρω εγώ, το σενάριο είναι λίγο μια τρύπα στο νερό. Μην ξεχνάμε και στην πρώτη σεζόν το, το, μονοπλάνο του Κάρι Φουκουνάγκα που αποθεώθηκε. Καλά, υπερβολικά για μένα, ενώ μια χαρά ήταν, αλλά ξέρει κάπου δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα στο σινεμά, αλλά τέλο πάντων πολύ ωραίο. Συμφωνώ... Ωραίο το πάνω από Ό,τι είπε όμως. Ναι, <συμφωνώ> ωραίο το. Και φουγκουνάκα στηρίζω πάρα πολύ και μια χαρά μπόνι θα έχει κάνει με σιγουρο <συμφωνώ> Ωραίο σκηνοθέτη, επίσης... ωραίο άντρα επίση. Αυτό. Ε, ρε θα δω, ρε, τι συνέργεια, <συμφωνώ> τι <συμφωνώ> <αυτή> είναι σήμερα. Ε, πραγματικά ήμουν έτοιμη να πω. να πω έχει, έχει, την τιμή πραγματικά. Όχι, να είναι ελάχιστοι πολύ όμορφοι, ωραίοι νέοι Τι που δεν έχουμε. Είναι ένα από του πέντε. Θα το θέσω ω εξή. Είναι δύσκολο να το σχολιάσει. Δηλαδή, βλέποντα το. Είναι δύσκολο να το σχολιάσει. Είναι δύσκολο να το σχολιάσει, πραγματικά. Οπότε, ναι, επανερχόμαστε μετά από αυτό το. την απαραίτητη παραγωγή. Γενικά, google τον Κάριφο Γκουνάγκα, ακούστε με. Και δείτε και το Jane Irby, την καλύτερη ταινία. Ευχαριστώ. Συμφωνώ 100%. Αλήθεια! Δεν ξέρω. 100%. Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ. Τέλεια. Οπότε, ναι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ στηρίζω το Ridec. Δηλαδή και τρίτη σεζόν. Οκ. Δεν αίσθησα τι αλλά. Mm. Ωραία, πέρασα. Μ' αλλά άλλη θα τον έβλεπα να παίζει τα πάντα μέχρι στον πει Ξέρει ε... τι έκανε το True Detective και στην HBO. Έφερε λίγο αυτά τα. Θυμάστε πριν κάποια podcast που σα έλεγα ότι μου αρέσουν πάρα πολύ, ε, μ πάρα πολύ το τρόπ μικρή πόλη που γίνεται ο χαμό. Λύκα. Ε, και, και, και με μια <laughs> μεταφυσική εσάντ χωρί να είναι ποτέ να είναι κυριολεκτικό, χωρί ποτέ να είναι τίποτε ότι γίνεται αυτό ότι τα βράδια έρχεται ο διάβολος. Έτσι, φίλε μου. Αλλά κάπως, κάπως υπάρχει, υπάρχει λίγο... Το έκανε αυτό και μετά είδαμε και τον Big Little Lies που βλέπει αυτή την, ας πούμε, δεν έχει το μεταφυσικό κομμάτι που αναφέρει ο Θοδωρής, αλλά έχει αυτό, αυτό το, το quality ότι... <laughs> δηλαδή. ε, να σου λείπουν αυτά γιατί τη Λόρα όλη την είδαμε σε αυτή τη σειρά. <laughs> Με τα φυσική <laughs> τώρα, <τερμαματικά. laughs> ε, Ναι, όχι. Ε, το, το φαίνεστε το πανέμορφο και παμπλού του και λοιπά και mm -hmm. από πίσω βρώμα και δυσοδεία. Είδαμε και φέτος το ε, Outsider σε αυτή τη λογική που είναι μια ακόμα ε, πολύ καλή μεταφορά Stephen King ε, ε, στη μικρή οθόνη. Γενικά τα τελευταία χρόνια έχουμε... Μια Kingessans <laughs> επίση. Ναι, ε, όχι ότι πάντα γενικώ οι μεταφορέ του Stephen King είναι λίγο, πώ να σου πω, Θα ξυπνήσω αύριο και μάλλον ο ήλιο θα ξημερώσει. Δηλαδή, πώ να σου πω, θα, θα, ε, θα έχουμε πάντα. Αυτά ναι, ναι, ναι. τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά και καλά. Ε, τα OTSID λοιπόν ήταν ένα από αυτά. Φετινή η πρώτη πραγματικά έτσι, μεγάλη επιτυχία τη χρονιά, τη τηλεοπτική ε, σεζόν και για την HBO νομίζω λίγο απροσδόκητο hit. Ε, mm -hmm. Γιατί ήταν από στόμα σε στόμα το hit αυτό. Δεν το, δεν το έσπρωξαν ούτε ιδιαίτερα ας πούμε, σε κομμάτι marketing και αυτά. Δεν είχε ιδιαίτερο buzz, δεν το προσπάθησαν πάρα πολύ. Και αν δείτε τα νούμερα. Έχω γράψει για το συγκεκριμένο πράγμα. Μπορείτε να τρέξετε αυτά τα άρθρα. Ε, τα νούμερα που έκανε στο, στο, στην Πρεμιέρα μέχρι το φινάλε είναι το κλασικό word of mouth hit που είχαμε mm -hmm. το. Ξέρεις τα παλιά καλά χρόνια <laughs> ε, Εγώ λέω είδα μια πάρα πολύ καλή σειρά Και τη είσαι στο Θοδωρή και πήγε κάπως λέγοντας ε, Για ε, Το φόνο ενός παιδιού Είναι το, το outsider που Όπου εντάξει, Δεν πάει το, στο μεταφυσικό το, το μυαλό σου Αλλά ξαφνικά ας πούμε Βλέπεις και το Jason Bateman που τον έχουμε μάθει Σαν το καλό παιδί Τουλάχιστον μέχρι πριν το Ozark Μέματα στο στόμα και είσαι, σε φάση, είσαι σε φάση βλέπεις, βλέπεις το, το outsider και λες έχουν κάνει τον Τζέισον παιδί μου κανίβαλο. <laughs> το σοκ μέσα στι τρει μπροστά ε, ε, σκηνέ. Ε, Υπέροχο Μέντελσον φυσικά. Μπεν Μέντελσον, ο αγαπημένο κακό. Εδώ δεν παίζει το κακό. Είναι καλό. ναι, <laughs> <laughs> είναι ο, ο μπάτσο που προσπαθεί τέλο πάντων να ξεχνιάσει την υπόθεση. <laughs> και έρχεται όμω ε, φυσικά και το μεσταφυσικό στοιχείο του Κινγκ με πιο κυριολεκτικό βέβαια τρόπο. Ε, ε, εδώ, αλλά ναι, νομίζω ότι το True Detective έστρωσε πολύ το έδαφο για, για, τέτοια πραγματάκια. έπαιξε και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο εκεί πέρα Γιατί στο, στην αναβίωση HBO. πάρα πολύ τη ε, πρεστήριξη μήνυ σειρά που ποτέ δεν έφυγε πραγματικά η μήνυ σειρά, δηλαδή πάντα υπήρχε. Αλλά κάπω εκεί πολύ πέρα. Καλώς. εκεί λίγο σε συνδυασμό κιόλα με τι δουλειέ του Ryan Murphy στο FX. Ε, κάπως έπαιξε μια τεράστια αναβίωση mm -hmm. αλλά πλέον με τους όρους του ε, okay, μπορούμε να κάνουμε πιο μικρά κόμπακτ πράγματα και να φέρουμε κάποιον σαν το Μάθημα Κόναχη την ώρα που παίρνει Όσκαρ ή αργότερα σε τη Meryl Streep για παράδειγμα. Ακριβώ. Σκεφτούμε μερικά χρόνια που σου λέγανε ότι η Streep θα κάνει τη δεύτερη σεζόν μια σειρά. Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι... Μα και την Kidman. Είμαι σχεδόν, σχεδόν έξαλλο κιόλα που το έκανε. Δηλαδή σε αυτή τη να σου πω κάτι, περίμενε. Κάποιο πρέπει να είναι αληθινό movie star σε αυτόν τον κόσμο. Συγγνώμη λίγο, κάτσε. Ένα. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω όλα να κάνουν όλα. Καμία αντίληση. Κάποιο πρέπει να γίνει και movie star όμω. Δεν γίνεται. Τι πάμε να πει. Μέχρι πείσαι. Τι, δε... Τι κάνει, κυρία μου. <laughs> Και είναι έξαλλο <laughs> <σφάλι. laughs> να το δείτε. Έξαλλο. Τέλο πάντων. Οπότε κάπω αυτό είναι. Ήταν... Α κρατήσουμε του ε, άντρε, ίσω κάποιου άντρε μουβιστάρ, ε, μέχρι να ε, αρχίσει το σινεμά να γραφεί τόσο καλά τι γυναίκε. Οπότε τι γυναίκε το οποίο λίγο τι καταλαβαίνω <laughs> καλύτερα. Δηλαδή γιατί έχουν λίγο απλώσει χεράκι. <laughs> γενικότερα 100% και προφανώ <laughs> υπάρχουν ναι, ναι. απ απείρω και κομπλέξ ρόλε στην τηλεόραση. Δεν το συζητώ καν αυτό. Αλλά εντάξει, μέλη τη Μιλώντα για. Μιλώντα για Καλά, τέλεια το πες. Λοιπόν, ναι. μιλώντας για μίνι σειρά, γιαφταρνίζεται και είναι υποψήφια για Όσκαρ, βέβαια που το δεν το παίρνει. Και θα διδοστώ <laughs> <ζωστόμαι> με <laughs> πυρομαχικά, ναι. <laughs> λοιπόν, και μιλώντας και για μικρές πόλεις, βρώμας <laughs> και δυσοδείας, ναι. τρομερά συγκινική και ναι. πρακτικά με το, ε, με το True Detective, ε, είναι το Sharp Objects. Uh -huh. ε, και μιλώντας, να ορίστε, για Μητέρα με Μινθάουζεν. μπράβο. Hey, Μπράβο, σύνδρομο, ε, όπου είδαμε στο Sharp Objects την Amy Adams να επιστρέφει ως ε, δημοσιογράφος στην γενέτειρά της, για να εξιχνιάσει γράψη για μια ε, δολοφονία ενός νεαρού κοριτσιού, μιας νεαρής μαθήτριας και γενικώς ε, 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 συχαίνεται την πόλη της, σιχαίνεται την οικογένειά της, <laughs> τη μάνα της ε, και καταλαβαίνουμε όσο περνάει η σειρά... Γιατί το τραβάει όλο αυτό, είναι η πιο ιδρωμένη σειρά που έχω δει στη ζωή μου. Δεν υπάρχουν κάποια πράγματα που τα βλέπετε και σας μυρίζουν. Δεν ξέρω πώ. Α πούμε, εγώ το πάθαινα πάντα με το Fast and Furious αυτό. Βλέπω. Ε, το... Εγώ αυτό ήθελα να πω. Μιλά... Περίμενε. Όχι γενικά όμω. Το Fast 5 είναι πάρα πολύ δρομένο. Μετά έχω. σα ίσα, 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 ίσα μετά έχω πρόβλημα ότι οι ταινίε Έχι... σταμάτησαν να είναι δρομένε. Δεν είναι τόσο δρομένε. δίκιο. Το οποίο πραγματικά, αν μη και δίκιο άλλο, δίκιο. ένα τέτοιο πράγμα θα πρέπει να είναι δρομένο. Και στο Fast 5 βλέπει το υδρό να σταματήσει. Από το από 7 αναστάζι. και μετά θα πω εγώ. Από το 7 και μετά είναι πολύ κλείνο Εντάξει, μόνο τα σπάντα για να πετάμε λέιζα τα μάτια δεν έχουμε βάλει. Το. Αλλά ναι. Το Sharp Objects είναι Πολύ ο Βάλτο ο ίδιο, mm. δηλαδή το βλέπει και νιώθει την ασφυξία που περνάει η Άνταμ και όλοι οι χαρακτήρε γύρω του. Και επειδή εντάξει είναι αρκετά κλεισέ, βέβαια το χρησιμοποιώ και εγώ όταν υπάρχει λόγο, είναι αρκετά κλεισέ να λέμε ότι μια περιοχή γίνεται χαρακτήρα ίδια μέσα στη σειρά. Αλλά πραγματικά και στο Big Little Lies το πέτυχαν αυτό εξαιρετικά και είναι και ο ίδιο κιόλα της, της, στην πρώτη σεζόν του Big Little Lies και το Σαρμπότσεξ και είναι ο σκηνοθέτη του Dallas Bias Club. Οπότε που... έτσι δεν δένουν όλα, ναι. Έτσι, του Μακώνα, και τέλο πάντων του Όσκαρ. Ε, και οι δύο σειρέ, τέρμα. δηλαδή φε, φε... Και στο γάτο του Μίγκη την Αμέρικα, να το σκεφτεί, η Νέα Υόρκη είναι σαν χαρακτήρα. <laughs> ναι, και σα έξανε το City. Άκου τώρα. <laughs> η πόλη είναι. <laughs> ναι. <laughs> ε, όχι, ναι, είναι, είναι δύο από, από τι τελευταίε σειρέ που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτέ που, που το έχουν πετύχει τρομερά να είναι όντω. Έχει την αίσθητη mm -hmm. της πόλης πάρα πολύ έντονα. Ε, οπότε ναι, ε, σίγουρα ειδικά τώρα δεμένο με το Game of Thrones, δεν μπορούμε να με αναφέρουμε με το Westworld, το οποίο mm -hmm. δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει ποτέ αν δεν είχε υπάρξει το Game of Thrones στην HBO. Σίγουρα. Με κανέναν τρόπο και κανένα λόγο. Και είναι και πανάκριβο. Είναι πανάκριβο και είναι έτσι κομπλέξ πολύ και κάπως απαιτικό πάρα, πάρα με την έννοια Δε... ότι... Εντάξει. Δεν τσουλάει εύκολα. Θέλω να πω ότι έχει ένα κάποιο effort που περιπτώσει. Ζητάει και από τον θεατή, κάνει και το ίδιο. Γενικά είναι ένα... Για μένα από τη δεύτερη σεζόν και μετά το ζήτησε. Τραπίστα αυτά πολύ το effort. Δηλαδή πώ να σου πω, την πρώτη σεζόν την είδα, την απόλαυσα τρομερά. Κι εγώ. Την πρώτη. Ευχαριστιόμουν ακόμα και το γεγονό όταν δεν καταλάβαινα το χρηστό μου. Μ' άρεσε, δηλαδή δεν είχα κανένα θέμα. Μετά τίποτα, σύνδρομο, σύνδρομο Νόλαν εγώ το λέω αυτό, ε, το οποίο απλά λειτουργεί στις ταινίε, μιλάμε για τον αδερφό του, τον Τζόναθαν. Ναι, τον, αλλά ναι. είναι και ο δημιουργός του πολύ αγαπημένου μου Πέρσανο Βίντρας, οπότε... Ναι, εκεί, εκεί πώς το τάσκασε τόσο καλύτερα. Δηλαδή, θέλω να, τι θέλω να πω, γιατί θα, θα καταλαβαίνω τι εννοώ. Ναι. Έχει μια τάση ο Nolan. Ναι. Ο Τζόναθαν θα, τώρα ο λέμε. Τον, ναι. τον Τζόναθαν λέμε. Βέβαια, Άξι. κοινό το έχει με τον αδερφό του αυτό, αλλά... Ναι. Για, γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα στι ταινίε, θα, θα εξηγήσω αμέσω. <laughs> ε, οι χαρακτήρε που γράφει συνήθω mm -hmm. είναι πιο πολύ συμβολικά δοχεία. Α, σίγουρα, ναι. Ωραία. Οπότε ε, ουσιαστικά λειτουργούν για να κινήσουν μία μυθολογία με την ευρία έννοια της λέξη mm -hmm. στι ταινίε και να δώσουν το μήνυμα που θέλει κάθε φορά να δώσει. Δεν εννοώ μήνυμα κουνάει δάχτυλο, εννοώ ότι πιστεύω έχει... πιστεύω ότι το Person mm. of Interest δεν ε, ε, είχε καθόλου αυτή την εξέλιξη, επειδή ήταν τόσο πολύ στη, στο DNA του το, το procedural. Το procedural, στοιχείο. το σκέφτηκα. Απλά δεν το έχω δει, δεν μπορούν... το ήταν πολύ. ιδέα μου. Ναι, ήταν mm. στην αρχή ήταν τόσο πολύ procedural, mm. ούτως ή άλλως το, το συμβολικό επίπεδο που υπάρχει πάρα πολύ πήγε, πήγε Πήγε σε άλλο level. Πήγε στο level του πλέον τη πλοκή, των, των μηχανών αυτών. Mm -hmm. ε, αυτό που τέλο πάντων εξερευνά σε πιο θεολογικό επίπεδο. Το Partner of Interest, ναι. ναι. Ε, mm -hmm. ε, Οπότε οι χαρακτήρε έμειναν, ξέρει, ο στρατιώτη. Ο... Mm -hmm. mm -hmm. Πάλι κάπω είναι, Στερεοτυπικοί κάπω mm -hmm. θέλω να πω. Αλλά πιο αναγνωρίσιμα ανθρώπινοι, αυτό σε μια ταινία θεωρώ ότι μπορεί να λειτουργήσει άψογα και λειτουργεί άψογα. Το λέμε, γιατί μια... το βλέπουμε μάλλον και λέω το λέμε. Γιατί σε μια ταινία έχει μπροστά σου μία μισή, δύο, τρει ώρε, τέσσερι. Mm. Τέλο πάντων, δεν χρειάζεται το την επένδυση που κατά κανόνα χρειάζεται μία ε, σειρά. Γιατί η τη τηλεόραση είναι μία σειριακή κατάσταση που πρέπει να σε πείθει κάθε φορά να κάνει tune την επόμενη και την επόμενη <laughs> και την επόμενη εβδομάδα. Αυτό το πράγμα επιτυγχάνεται πιο καλά και πιο σωστά εάν δεν με του χαρακτήρε. Έτσι συνήθω συμβαίνει. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσει προφανώ, <laughs> αλλά έτσι συνήθω συμβαίνει. Το Westworld, επειδή ξέρεις, είναι πάρα πολύ απασχολημένο με το, με το πιο technical, κομα... ιδέες, Μπράβο, το πιο technical κομμάτι του, ακόμα και όταν κάνουν τα τέρατα, ας πούμε, χαρακτήρες, έχει μία τάση, δεν τους εξανθρωπίζει τόσο. Και νομίζω ότι στην πρώτη σεζόν δεν είχε τέτοιο πρόβλημα, γιατί υπήρχε αυτή η αντίθεση του Ο ρομπότ και άνθρωπος και κοίτα να δεις είναι πιο ανθρώπινα τα ρομπότ. Ναι. Οπότε έχοντας αυτή τη διάσταση υπήρχε αυτή η ευαισθητοποίηση και από τη μεριά του θεατή. Έβλεπες ας πούμε κάτι Χαρακτήρε χαρακτήρες ανθρώπινους που ήταν κτίνη και τα, τα ρομπότ ήταν τα θύματα σε όλο αυτό. Οπότε έμπαινε πολύ πιο εύκολα στη δική τους θέση και τα στήριζες και και, και και Όσο προχωράει η σειρά, ρε παιδάκι μου, ενώ έχει κάποια καταπληκτικά επεισόδια, ε, έχει γίνει λίγο κόπο αυτό. Είναι αυτό που έλεγε. Ότι στην πρώτη σεζόν προσπαθούσα και μ' άρεσε. Από τη δεύτερη μετά λίγο άρχισα να κοπιάζω παραπάνω από θα ήθελα. Αλλά παραμένει μια μεγάλη σειρά. Ε, φαίνεται ότι θα έχει την πορεία που ήθελε εξ αρχή. Δηλαδή θέλω να πω ότι μάλλον θα ολοκληρώσει τι έξι σεζόν που έχουν mm -hmm. πλανάρει, Έτσι φαίνεται. Ε, ε, και έχει πολύ πιστό φάνbest που ε, ε, περνάει καταπληκτικά με του γρίφου και όλα αυτά στο Reddit και εκτό Reddit. Mm -hmm. Και εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα πολύ κακό για μια σειρά που έχει τη Θάντι Νιούτον και την κρατά έτσι employed και την αγαπάμε και, και την ευχαριστιόμαστε όπως Όπω και την Ιβαν Ρέιτσελ Wood, που επίση εκτιμώ πάρα πολύ mm -hmm. για διάφορου mm -hmm. λόγου. Ε, απλά ξέρει, δεν νομίζω ότι θα. Όχι, δεν νομίζω. Δεν θα είναι η Ναυαρχίδα η επόμενη. Δηλαδή. Όχι, δεν δε θα είναι. Δε, έτσι δέξεις. το είχαν. Όταν βγήκε το Westworld, έτσι είχαμε αντιληφθεί ότι ήθελε η HBO. Ήθελε, επειδή όλα τότε είχε αποτύχει το Vinyl, mm -hmm. που ήταν μια τεράστια παραγωγή τη, ήθελαν. Επειδή είχε μπει στην τελική ευθεία πια με την έκτη σεζόν του το Game of Thrones, ήθελαν το Westworld να είναι η σειρά που θα πάρει τη σκητάλη και θα γίνει το επόμενο Game of Thrones. Και μάλιστα βάσει νούμερων. Υπήρχε μια τέτοια ήταν πολύ πολύ κοντά. Δηλαδή, α πούμε, η πρώτη σεζόν του, του Westworld mm. είχε πάει καλύτερα από ό,τι είχε πάει. Ναι, ναι, ναι. Απλά φαίνεται αυτό στην πορεία. Φα... Φαίνεται κιόλα άμα γίνεται, λέ, παιδί μου, όπω λένε, άμα γίνεται λαϊκό like, χιτ κάτι. Δηλαδή, άμα Ακριβώς. θα αρχίσει να το Και δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Μπράβο, να το μάθω στον δρόμο, πώ να το πω. Έτσι, έτσι. έτσι. Ε, και δεν θα γίνει τέτοιο. Τέλο πάντων, καλά. Αν ήταν τόσο εύκολο να βρεθεί μια τέτοια σειρά, θα την είχαν όλοι. Δεν είναι θέμα. Γι' αυτό πρέπει να ανατρέξει το παλιό μα podcast για το Lost και το Game of Thrones. Γιατί είναι συγκεκριμένοι λόγοι που τελικά καταλήγει κάτι να γίνεται φαινόμενο. Έχει ενδιαφέρον Τώρα ψάχνοντα να βρούνε την επόμενη ας πούμε, σειρά, σημαία, κάπω που είδαμε ότι σε όλε αυτέ τι περιόδου κάπω έχουν μια mm -hmm. σειρά η οποία ξέρει, τραβάει το κουμπί. Ε, έχει ενδιαφέρον τώρα τι θα προκύψει από αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή, όπω είπαμε, είναι σε μια κατάσταση που έχουν ένα programming πολύ. Ε, αρκετά διαφορετικό, τέλο πάντων, mm -hmm. ε, από τη μία σειρά στην άλλη. Δηλαδή. Πολύ ευρύ. Έχουν το πιο, ευ... το πιο Έχουμε... ευρύ πρόγραμμα που είχαν ποτέ. Έχουμε αυτή τη στιγμή ας πούμε ένα εντελώ παλιωμοδίτικο νουάρ το περιμέσω με φανταστικό cast και ξυπνόριμε φάτσε mm. και το μάθει είναι έτσι. Lewis, πρωταγωνιστή. Παλιά σκοπή, dark. Ναι. Ε... Ναι, 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 ναι. Νουάρ ε... πράγμα. έχουμε αυτό. Έχουμε το. Έχουμε το Euphoria, α πούμε, στην αντίπερα όχθη, που είναι μια teen σειρά, βέβαια στη λογική τη HBO, που σημαίνει εντάξει, αυτά που γίνονται στο Euphoria δεν θα τα δεις με αυτόν τον τρόπο στο ABC. Οπότε... Ναι, ας πούμε είναι περισσότερο skins από ότι είναι Πο... Pretty Little Liars. Αυτό είναι. Νομίζω το skins του 2019 και 2020 είναι. Σίγουρα είναι του skins και, του, και scam περισσότερο από οτιδήποτε τίποτα άλλο. Δηλαδή... Με τη Zendaya. Αχ, δείτε το για τη Zendaya, αν όχι για οτιδήποτε άλλο. Ναι, υπάρχει σίγουρα Oscar κάποια στιγμή. Ναι, το λέμε τώρα και εσύ λοιπόν 13 ευρώ του 20 λες για το Oscar της Σήμερα κάνουμε δηλώσει. Είναι κλεμμένη η πρόβλεψη, δεν είναι δική μου, αλλά την ναι. σπάζομαι. Εντάξει. Και ταυτόχρονα είχες... Μας ακούνε οι originators. <laughs> ταυτόχρονα είχες όμως και ένα Watchmen. Ναι. Άλλο, άλλο τελείω. Πάλι πράγμα, ναι μεν δράμα και λοιπά, αλλά με κομιξικές α πούμε ρίζες και ε, sci-fi ε, στοιχεία πολύ έντονα. Ε, άλλη μια συνεργασία του Λίντελοφ με την mm -hmm. HBO μετά το, το Leftovers ε, τέλος πάντων αν όχι οι καλύτεροι από τις, απ τις καλύτερες σειρές ε, το 19, mm. ε, ναι, σωστά, εγώ, του 19 μεταξύ του 1 και του 2 θα είναι σίγουρα στην ναι. πεντάδα μου το έχω και εγώ ναι. φανταστική δουλειά ε, εκπληκτική δουλειά και το βλέπεις μονορούφι και επειδή κιόλα δεν θα φαίνεται ότι δεν θα συνεχιστεί για δεύτερη σεζόν τουλάχιστον δεν θα συνεχιστεί σίγουρα με τον, με Λίντελοφ. Είπε ο άνθρωπο ότι ούτω ή άλλω τι καλύτερε ιδέε στο δωμάτιο του, των writers την είχαν οι, οι μη λευκοί άνθρωποι. Mm -hmm. Γι' αυτό και είχε και τέτοια θεματολογία κιόλα. Έχει η... ναι, θεματολογία. Είναι και κάπω. Αυτέ τι μέρε έπαιξε πάρα πολύ η συζήτηση ξανά σχετικά με, το... με το, κατα... το, πόσο επίκαιρο φαινόταν να είναι και. Δεν ξέρω, με Βέβαια. Πολιτικά, με το τι έφερε στο τραπέζι, με όλα αυτά Μάλιστα που συνέβησαν στην Αμερική, το... με τι εξεγέρσει ναι, και με το αφορμή... ρόλο τη αστυνομία mm. ε, στα πάντα. Το, το είχαν κάνει δωρεάν για ένα αλφαδιάστημα. Mm. Στην Αμερική, έτσι πέρα από τι Αμερικανικέ, γύρω τέλο πάντων με αφορμή τη δολοφονία του George Floyd και όλε τι εξεγέρσει που ακολούθησαν και μετά τον June Teeth κλπ. Είχε διαθέσει το ολόκληρη σεζόν ε, του Watchmen δωρεάν. Το... Δεν ξέρω αν είναι και ακόμα, θα σε γελάσω, δεν το ξέρω. Ήταν σίγουρα yeah, πάντως yeah, για μια εβδομάδα 100%. Ε, μια σειρά λοιπόν που ακολουθεί μία ε, αστυνομικό, η οποία ταυτόχρονα είναι. βιτζιλάντε Ναι, ναι. Υπερήρωση εντό εισαγωγικών, εντό πολλών εισαγωγικών, mm, ναι, mm -hmm, ναι, mm -hmm. για πιο του down to earth προσέγγιση των περιρρών Ναι, στην Τάλσα που είναι μια περιοχή που στη, στη, στην πραγματικότητα όντω, δηλαδή στην ιστορία έχει, είχε ζήσει ένα τρομακτικό μακελιό εναντίον των μαύρων πολιτών της και μέσα... Είναι κάτι το οποίο πάρα πολλοί έμαθαν από τις... Κι εγώ το μάθα από τη σειρά, αλλά θέλω να πω δεν ότι. Συζητώ, αλλά είναι, εσύ δεν είναι στην δική Ελλάδα. Μου δουλειά, ακριβώς. Στην Αμερική το μάθαν πάρα <laughs> πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι mm -hmm. μετά διαπίστωσαν ότι. ας πούμε, δεν του το διδάσκουν στα σχολεία, δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η γνώση. Περίμεναν να έρθει μια σειρά σαν αυτή για να μάθουν ένα τέτοιο ε, ιστορικό γεγονό. Δεν ξέρω ότι ήταν πιο τρομακτικό όταν, ε, διαπίσω, όταν έβλεπα. Γιατί ξεκινάει με το μακελιό η σειρά, και είναι τρομερό κιόλα έτσι όπω το έχουν σχηνοθετήσει. Είναι πάρα πολύ καλό ε, Ήταν πιο τρομακτικό ότι αυτό το πράγμα συνέβη ή ότι αυτό το πράγμα δεν είναι γνωστό. Mm. Προφανώς, το πιο τρομακτικό είναι... Προφανώ ναι. ότι συνέβη αυτό το, το, το φρικόδε πράγμα, αλλά τέλος πάντων δεν φανταζόμουν ότι αν έχει γίνει κάτι τόσο τρομερό δεν θα είναι μέσα στο, <laughs> δεν ξέρω, στο κουρίκιλου μου, <laughs> ενός yeah, σχολείου yeah. μου. Φαίνεται εκπληκτικό αυτό το πράγμα σαν κατάσταση, τέλος πάντων. Ε, και, αλλά, αλλά με αφορμή αυτό το πραγματικό μακελιό, ε, εξερευνάται από τότε τι έχει αλλάξει στη συγκεκριμένη πόλη, ποια mm. είναι η σχέση της αστυνομίας τότε και σήμερα με την KKK, την Ku Klux Klan, τι είδους δηλαδή σύνδεση υπόγεια υπάρχει, υπάρχει και ξέρεις, εμ, ε, μπαίνει φυσικά και το επεραιωτικό κομμάτι των Watchmen που μπορεί, μπορεί και όχι να έχετε διαβάσει ήδη στην, ε, στη μεγάλη οθόνη, το graphic novel, το πανδιάσιμο α πούμε, εμ, όπου υπάρχουν χαρακτήρες από εκεί, Περισσότερο δηλαδή θα κάνουν περάσματα με τρόπου που φαίνονται ή δεν φαίνονται. Είναι σαν sequel κατά κάποιο τρόπο, ναι. Ναι, Τι υπάρχουν οι χαρακτήρε με τρόπου που άλλοι φαίνονται και άλλοι δεν φαίνονται. ένα χίντι, α πούμε. Τρομερή σειρά. Απλά ναι, ήθελα να πω ότι δεν υπάρχουν πλάνα να συνεχιστεί. Αν συνεχιστεί, δεν θα συνεχιστεί με τον Λίντελοφ. Αλλά όλα αυτά είχε δώσει το blessing του. Αν θέλετε, σουρ. Sure. Εγώ δεν είχα τι άλλε καλύτερε ιδέε, άλλε. Πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο κάτι θα, κάτι θα βρουν γίνει να σπινάρουν mm. από εκεί πέρα. Γιατί είναι, δηλαδή, ήταν πολύ πετυχημένη σειρά γενικότερα. Και πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο θα Θα γίνει, προκύψει θα mm. κάτι. Αλλά πούμε... και αν δεν γίνει, τέλο ήταν αυτό. Ηταν στα πλαίσια του ότι α, δοκιμάζουμε πράγματα γενικώ. Mm -hmm. Και είναι κάτι το οποίο ενισχύει και τον Μπραντ και το, και το πολύ. Ότι δηλαδή δεν θα σου φέρουμε μόνο σειρέ που θα τα για 8 χρόνια, ξέρω εγώ, αλλά θα υπάρχει μια διαρκή ανανέωση από κόνσεπτ και τολμηρέ ιδέε. Και... και μία από αυτέ ήταν και το, το Chernobyl. Μπράβο, ε, το Chernobyl. Το οποίο ξέρει, σαν. Δεν, δεν ακούγεται τολμηρό βάσει. Πηγή, α πούμε, mm -hmm. και περιστατικού, αλλά νομίζω ότι ε, άφησε το στίγμα τη ε, ω μίνη σειρά. γιατί... Είναι σίγουρα το λιμινό δεδομένο ότι είχε γραφτεί από τον αερογράφου του 3. Να α πούμε Σ... κάτι που ίσω δεν θα περίμενε κάποιο. Συνήθω αγωγή. Όχι, ήταν πάρα πολύ. Τρομερά καλοφτιαγμένη σειρά. Ε, αρκετά κοντά στην, στα πραγματικά γεγονότα, για όποιον τον ενδιαφέρει αυτό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορείτε μετά να πάτε να κάνετε και fact-checking online. Υπήρχαν διάφορα που είχε αφήσει απ' έξω η αλλάξει σειρά που είχαν προκαλέσει παράπονα, αλλά σε γενικέ γραμμέ είναι αρκετά κοντά στη, στη, στο πραγματικό περιστατικό. Αλλά νομίζω έπαιξε τόσο καλά με το με το procedure του όλου πράγματος. Δηλαδή νομίζω αυτό, αυτό βασικά αυτή ήταν η καλύτερη το, ε, τις καλύτερες πλευρές μπορεί να έχει ένα επεισόδιο στο στο στη συζήτηση για το για τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν ξέρω εγώ και απλά με μισή ώρα εκεί πέρα ναι. και άλλο. <laughs> ναι ε, κοίτα ε, 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 το φινάλε του, εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή, μάλλον ίσως, ίσως για μένα το πήγε πολύ. Παρά ήταν προθύτωτο το φινάλε, μάλλον. Που ήταν στο δικαστήριο, εκεί πέρα. Στη... Ναι, 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 ναι. Τέλειο. Ναι, ναι. τέλειο. Εφτά, ναι, ναι. εφτά ώρε θέλω να κρατήσω. Όχι, στου περισσότερους είχε <laughs> αρέσει τρομερά. Ε, εκεί μόνο εγώ λίγο. Ναι, ναι. Για, για, ένα, για, ξέσεις, για ένα τεταρτάκι. Δηλαδή, μπορούσα να τριμάρει ναι, ένα δεκάλεπτο λίγο, ναι. <laughs> αυτό. <laughs> Αλλά κατά τα άλλα, τίποτα, τι Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε για τον Τζένι Λόμπιλ που δεν, είχε, που δεν έχει υποθεί. Ήταν μάλιστα. Είχε ενδιαφέρον ότι σε μια τηλεοπτική σεζόν που υπήρχε το Game of Thrones και υπήρχαν πράγματα, δεν περίμενε κανείς το Τσέρνομπιλ. Δηλαδή το λέγανε το sleeper Hit του καλοκαιριού και ήταν. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Ε, ξαφνικά δεν ήταν μόνο ότι πήγαινε καλά στα νούμερα. Ξαφνικά είχαν, λένε, ωραία, θα σαρώσουμε φέτος στα, στα Έμυρε, θα γίνει χαμός. Δηλαδή, και δεν είμαι, δεν, είμαι πολύ σίγουρο ότι το είχαν πάρει ήδη είδηση έγκαιρα. Κασχολιόταν κιόλα οι πάντε. Και επίση να πω ναι. ότι. Εγώ το σκέφτομαι αρκετά συχνά πολλέ φορέ και τώρα δηλαδή mm. με, το, με, τον τρόπο που αντιδρούν πάρα πολλέ κυβερνήσει στο... Στην, σ... Στην κρίση. τώρα τη της πανδημίας σκέφτομαι πολλές φορές αυτή τη σειρά, το point mm. της, που ήταν το πώς ας πούμε τις καθεστώτα προσπαθούν απλά να αλλοιώνουν την φύση της αλήθειας και Τέλος πάντων, mm -hmm. μοιάζει σαν ένα πράγμα κάπως έξω από τον χρόνο. Και ξέρεις το πόσο τελικά, αν κάτι πιάσει, αν κάτι πιάνει, όπως είδαμε και τώρα στην πανδημία, σίγουρα στην Ελλάδα συγκεκριμένα, ε, και στις χώρες που τα πήγαν έτσι κάπως καλύτερα με την πανδημία, είναι ότι όντω όσο τσίζει και αν ακούγεται, λίγο η, η αίσθηση συλλογικότητα και λίγο... Η αίσθηση ευθύνη ατομική και εντάξει, προφανώ του κράτου, ίσω σώσουν και κάποια πράγματα. Mm -hmm. Θέλω να πω. Ήταν καθοριστική σημασία ότι κάποιοι άνθρωποι θυσιάστηκαν και πήγαν στο Τσέρνομπιλ να κλείσουν όλη αυτή την κατάσταση και ξέραν ότι δεν πρόκειται να βγουν ποτέ. Mm -hmm. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι ήταν ένα λαό τότε. και Το είχα δει κάπου αυτό, αλλά να δει, δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν σχόλιο, ήταν άρθρο, θα σε γελάσω, mm -hmm. που έλεγε ότι εκείνη την περίοδο, αν κάποιο λαός θα μπορούσε να επιβιώσει από αυτό, με την έννοια όχι να επιβιώσει, να συνεχίσει να υπάρχει, γιατί πολλοί λέει συνεχίζουν και υπάρχουν, ναι. ε, να το αντιμετωπίσει και κάπως, ας πούμε, μ, ικανά, mm -hmm. ήταν μάλλον τότε ο σοβιετικός, mm -hmm. καθαρά γιατί ε, είχαν εμένα αυτό το καθεστώς που είχε 37.000 στραβά και ναι, ναι. θα τα, τα λένε καλύτερα από ό,τι μπορούμε να τα πούμε στο podcast για την pop-κουλτούρα. <laughs> Αλλά δεν, μην <laughs> Αλλά. Υπήρχε αυτή η αίσθηση λογικότητα, όντω. Δηλαδή, Α. πάμε λίγο όλοι μαζί και κάπω έτσι Είναι κάποιε από τι πιο δυνατέ σκέψει τη σειρά είναι αυτέ που ακολουθεί ανθρώπου ε, ουσιαστικά μικρέ αποστολέ αυτοκτονία. Ε, Τέλο πάντων, είναι πολύ. Ναι. Πολύ δυνατέ όλε αυτέ τι σκηνέ. Mm -hmm. Είναι κάποια πάρα, πάρα, πάρα πολύ δυνατή σειρά. Και είναι και, ξέρει, τη σκεφτόμουν τώρα που πε αυτό. Τη σκεφτόμουν. Τι. Τώρα που μίλησε, το σκέφτηκα. Όταν μιλούσαμε για Star Wars, που λέγαμε ναι. τι ωραία ιδέα που ήταν το Rogue One. Να γίνει Από έναν αστερίσκο, α πούμε, mm -hmm. όλο αυτού του. Από πραγματικά το, 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 το κroll τη πρώτη ταινία, βγήκε μια άλλη ταινία για του ανθρώπου που είναι αφανεί ήρωε. Mm -hmm. Και υποκανονική, Πώ και το, του δώσαν το πράσινο φω. Πολύ ωραία ιδέα να δούμε αυτοί που σώσαν πούμε, τα, τα αρχεία για το πώ θα καταστρέψει ναι, κανεί τον ναι. Star ήταν οι πρωταγωνιστέ τελικά μια ε, τέτοια ταινία. που δεν είπε κανεί. Ναι. ναι, αλλά και στην πραγματική ζωή. Εκεί θέλω να το πάω. Mm. Ότι κάποιοι τέτοιοι. Μια, μια τέτοια σώσα έτσι α πούμε, κάπω το μάζεψε το πράγμα στο Τσέρνομπιλ. Κοίτα να δει. Ε, Μιλώντα για μήνε, σειρέ πιο πριν, να αναφέρουμε σίγουρα το Night of. Ναι. Γιατί νομίζω πρέπει. Τζον Τορτούρο το πολύ δυνατό. Τζον Τορτούρο παντού. Όπου παίζει δυνατό. Και ριζάχμεν. Και ριζάχμεν. Ε, εκεί τον μάθαμε. Mm -hmm. ε, έτσι περισσότεροι. Ε, τον θυμήθηκα γιατί είπαμε και για ρογκουάν και τσαφ. Τσουφ. Και Βέβαια. για γκέρλ επίση. Και για γκέρλ. Με ευνίδια. Με σημαντικό ρόλο ξαφνικά, ναι, στο γκέρλ. Τέλο πάντων. Το Silicon Valley νομίζω ήταν, ήταν για πολλά χρόνια η. Η κομμωδία του. Πώ λέγαμε, α πούμε, σε περασμένο podcast, ότι το κέρμπιο ενθουσιασμό ήταν λίγο. Ναι, ναι, ναι. Ε, Νομίζω το Silicon βάλει κάπω όταν σκέφτονται κομμωδία για ναι, την HBO, σι... σκέφτονται το Silicon Valley σίγουρα. αυτά τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι, ναι σίγουρα, όπω και το VIP φυσικά. Μπράβο. Πολύ ε, Επίση, πιο πολύ πολυβραβ, βραβευμένο με την Julia Λουις Δρέβης να μη χάνει βραβείο για βραβείο. Ε, πολύ αστεία σειρά η οποία έχει. Η οποία άλλαξε κιόλα στην πορεία τη, άλλαξε και στο ουράνερ. Δηλαδή mm. υπήρξαν αλλαγέ, αλλά περιέργω ποτέ δεν σταμάτησε να είναι καλή μέχρι και το τέλο. Και νομίζω ότι το, το σταμάτησαν σε πολύ κατάλληλο σημείο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί νομίζω ότι και με τον Τραμπ εκεί έξοδαξε κάποια πράγματα απλά δεν είναι τόσο αστεία. <laughs> <laughs> δηλαδή το, λέ, το λέγανε κιόλα, δεν το, λέω εγώ. το λέγανε και ο ουράνερ. ότι δηλαδή σε φάση, κοίταξε. Κάποια πράγματα πούμε, τα γράφαμε και τα λέγαμε, τα γράφαμε για να έχουν πλάκα. Τώρα που γίνονται όντω. Τι, τι να γράψουμε τώρα. Ε, το newsroom. Ναι. ναι για του παλιού. Ναι. Για του παλιού. Το οποίο έχει μια εκπληκτική έναρξη, θεωρώ. Ναι. Αλλά ε, Δεν το τον εγ... ποτέ ολόκληρο, αλλά οκ. Okay, ναι, είμαι και εγώ. Μπράβο, εκεί θα το πήγαινα. Ότι θέλω να πω ότι ούτε εγώ το είχα τελειώσει. Απλά μου φαίνεται λίγο. Mm -hmm. Θα ήταν περίεργο να μην τα αναφέρουμε καθόλου, γιατί όντω ήταν πολύ thing όταν είχε ναι, ξεκινήσει. Έχει, έχει και του φάνου του πολύ. Ναι. Και γενικώ Άaron Σόρκινγκ. Έχουμε. Κάτι έχει κάνει. Έχει <laughs> <laughs> κάνει <κάτι laughs> κάποια πράγματα. Έχει, έχει κάνει κάποια πράγματα στο σενάριο. Και τίποτα. Να κλείσω εγώ που με τα δύο τελευταία αγαπημένα μου τη HBO. Ναι. Που είναι στο πλαίσιο. Όχι, το πλαίσιο. Ας από τα τωρινά εννοεί. Όχι, όχι. όχι Ενώ α πούμε από, αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Τα okay. προσωπικά μου α πούμε. Εγώ ήθελα απλά να αναφέρω. Κάτι θα το πω μετά. Τίποτα, ναι, πες. ναι, ναι. Τελε... Όχι, πε. Όχι τίποτα, επειδή αναφέραμε πριν για το line-up αυτού του καλοκαιριού που έχουν έτσι πολύ... Θα τα πούμε αυτά, μη σκάς, εννοείται, εννοείται, γιατί έχουμε, έχουμε να τους αφήσουμε με συμβούλες τι να δουν το καλοκαίρι. Ε, όχι τα τελευταία διετία, ας πούμε, αυτά που μου έχουν αρέσει περισσότερο είναι το Barry, ναι. <laughs> με τον ε, υπέροχο Bill Hader. Bill Hader, ο οποίος ε, ε, υποδίεται έναν εκτελεστή, ο οποίος θέλει να γίνει ηθοποιός, τρολολολολολ, <laughs> 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 Ε, με μια φανταστική δεύτερη σεζόν Φανταστική δεύτερη σεζόν και ένα από τα πιο καλώς επεισόδια που έχω δει τελευταία χρόνια στην τηλεόραση Στη δεύτερη σεζόν Οπωσδήποτε δείτε είναι το... όλο μια μάχη μεγάλη Μπράβο θα πω, Ένα φιάσκο τέλο πάντων Αλλά <laughs> φανταστικά ε... γυρισμένο Τρομερό, τρομερό μπάρι και χαίρομαι πάρα πολύ που κάπως έγκαιρα το πήραν πρέφατα βραβεία γιατί έχει εντελώ το στίγμα αυτή τη σειρά που σε κάποια άλλα παλιότερα χρόνια θα λέγαμε. Σίγουρα. <laughs> Πριν 10 χρόνια θυμάσαι μια, μια σειρά τον μπάρι. Αυτοί γιατί δεν κέρδισαν ποτέ βραβείο. Ευτυχώ δεν θα πούμε ποτέ τίποτα τέτοιο για τον μπάρι. Ε, και κλείνω με το Succession mm -hmm. το οποίο είναι το τελευταίο έτσι, αγαπημένο μου πράγμα τη HBO. Δράμα και κομμωδία. Κομμωδία. Είναι κομμωδία. Νομίζω ότι το πρόβλημα. Το, ο λόγος που δυσκολεύτηκε κάμπος ο κόσμος με την πρώτη του σεζόν ήταν ότι είχαν καταλάβει λάθος και δεν φταίνε οι άνθρωποι γιατί έτσι είχε πουληθεί από την HBO Ω δράμα, λοιπόν, για όποιον δυσκολεύτηκε και το παράτησε στην πρώτη σεζόν, να προχωρήσει και στη δεύτερη, γιατί το αξίζουν είναι σάτυρα. Ε, έχει εμπνευστεί από πραγματικέ οικογένειε των Μίντια Τύπου ε, Μέρντογ και δεν μαζεύεται. Τύπου Μέρντογ. Φυσικά υπάρχουν και πυροσέ και από την οικογένεια των Τραμπ και όλα αυτά. Mm -hmm. ε, έχει πάρα πολύ τρυφνού χαρακτήρε που δεν είναι εύκολο να, να του ε, υποστηρίξει. Αλλά αν το δει σαν σάτυρα δεν θα έχει τέτοιο πρόβλημα. <laughs> και το λέω γιατί εντάξει, εννοείται ότι υπάρχει το κομμάτι στο διάλογο που λέει ότι ναι, ναι, γελάμε με το succession, αλλά παιδιά δεν υπάρχει τίποτα αστείο σε αυτά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, νομίζω είναι λίγο πώ θα το. Πώ θα το αντιμετωπίσει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ ναι ναι, 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 ναι. Έτσι όπω το έχουν γύρει στο succession, <laughs> ε... καταλήγει αστείο. Καταλήγει αστείο. Ναι. Ε, ε, το βρίσκω πάρα πολύ αστείο και. Κύριε Αν Εντάξει, Ξέρω εγώ η ελμηνία, στην της κομική ερμηνεία ε... τη ναι, ναι, ναι. Διετία. α πούμε. Πραγματικά. Σίγουρα στην καλύτερη κομική τέτοια τη HBO, δηλαδή no. <laughs> την τελευταία διετία τη HBO. Εμ, αλλά ναι, ε, για την καινούργια σεζόν. Καταρχά, πολλά από αυτά που έχουμε αναφέρει μπορείτε να τα δείτε στο Vodafone TV, όπου βρίσκονται όλε οι διάσημε καινέ σειρέ τη HBO. Ε, υπάρχουν εκεί αποκλειστικά, στο νέο σπίτι τη HBO στην Ελλάδα. Ε, αλλά επειδή, όπω λέγαμε, το καλό με, με, με δίκτυα σαν την HBO είναι ότι δεν στερεύουν ε, τόσο εύκολο όσο άλλα. Mm -hmm. ε, τώρα με τον κορονοϊό έχουμε, έχουμε βγάλει πρόγραμμα. Εντάξει, ε, έχουμε ήδη αναφέρει το Perimation, το οποίο αυτή τη στιγμή μπορείτε να το δείτε και να το απολαύσετε όπω και εγώ και ο Θεοδωρή. μπράβο στο Perimation. Δεν ξέρω, ήταν ένα σχόλιο που γιατί πάρα πολύ καλή σειρά δεν χρειαζόταν να φοράει τον Mason, τον παλιό έτσι, <συμπή> χαρακτήρα. Να, δεν χρειαζόταν να κάτι. Δεν με νοιάζει, Και καθόλου. Αυτό ακριβώς. Και αφορά τον περιμένουν. Αυτό ακριβώς. Ε, Τέλειο. Ε, έχουμε και ένα προφυλάκι του Μάθιου Ρή και όλα που του μιλήσαμε με αφορμή τη σειρά για όσου κάπω τον έχουν στο μυαλό του σε φάση ότι κάτι μου θυμίζει αυτή η φάτσα. Λέμε ναι. δύο λόγια παραπάνω γιατί είναι από του mm -hmm. πολύ ωραίου πρωταγωνιστέ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το ανώδυσμα τη Τρού που έχω προειδοποιήσει ότι δεν είναι ακριβώ καλοκαιρινή ελαφριά σειρά <laughs> ε, με διπλό μάρκράφαλο σε μια πέρα την κατάθλιψη, αλλά έτσι βαρύ γενναίο στη δραμα mm -hmm. Υπάρχει το MA Destroy You που πρόσφατα έκανε και catch up ε, και είναι πιο δυνατή σειρά, θεωρώ, του καλοκαιριού ε, της Κόλ του, του... Chewing Gum την είχαμε δει, ε, η οποία είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες δημιουργικές φωνές αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, mm -hmm. ε, η οποία φτιάχνει μια σειρά τέλος πάντων για το πως ε, η, η ηρωίδα της ένα βράδυ ε, δέχεται sexual assault και προσπαθεί ουσιαστικά να το αναδημιουργήσει αυτό στη μνήμη της και να προχωρήσει παρακάτω, mm -hmm. ε, φτιάχνοντας ουσιαστικά ένα πορτρέτο του πώς είναι αυτή τη στιγμή Πώς να το πω, η συζήτηση η, όλη νομίζω γύρω η, από τέτοια θέματα. Όλη τη η συζήτηση, οι συμπεριφορέ. Ε, όλοι οι κώδικε που κάπω μπαίνουν υπό, στο μικροσκόπιο, σε μια νέα συζήτηση γύρω και από Και δεν το α, ασχολείται μόνο με τη συλλογή στην ε, παρμόχληση, αλλά και με, με, με συμπροταγωνιστών, α πούμε. Ακριβώ. Ε, και το κάνει με φοβερή φοβερή φροντίδα. Ε, ε, Επίση, το uh, bad education. Μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς σας τώρα, mm. είναι διαθέσιμο με Hugh Jackman ε, σε ρόλο παραμόρφωση, θα το θέσω έτσι, ε, φρίκης. <laughs> ε, ναι, ενώ το Game of Thrones που τα αναφέραμε, Την νοτιοαφρικανική σειρά, το Tracker's που έχει σπάσει στη χώρα του Campos a Record. Ναι, ε, 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 ναι συνωμοσίες... Ε, ε... Συνομωσίες και πιου-πιου έχω δει. Συνομωσίες και πιου-πιου, τα και... δύο βασικά Έτσι. στοιχεία που χρειάζεται ο ε, Και περιμένουμε φυσικά εναγωνίες στο Lovecraft Country. Είναι η πιο πολύ αναμενόμενη σειρά για μένα αυτό το καλοκαίρι. Το, το, το καλοκαίρι. περιμένω πώς και πώς. Είναι παραγωγή του, του Jordan, Jordan P. P. Ε, Του Get Out και του Us. Οπότε... Ε, αυτά, Πολλά από αυτά που αναφέραμε. Αυτά τώρα τα τελευταία τη καλοκαιρινή τη HBO σίγουρα. Όλο το περιεχόμενο γενικά τη HBO είναι τη θέση δωρεάν για του συνδρομητέ ε, του Vodafone TV και μπορείτε να το απολαύσετε εκεί. Εμά μα ακούτε, Spotify, Google Podcasts, iTunes, Castbox ή οποιαδήποτε, οποιαδήποτε άλλη. οποιαδήποτε app για podcast mm -hmm. ε, έχετε, τη προτιμησή σα. Ακριβώ και τώρα. Ε... Να πούμε πέρα. ότι μπορούμε να μας βρούνε και να μας σχολιάσουν οτιδήποτε στο group στο facebook... Το ομώνυμο, το Έχουμε ένα ώρες. νέο group στο Facebook που πάει ήδη πάρα πολύ καλά. Και πάρα πολύ σα ευχαριστούμε που μας γράφετε και <φ một> ποστάρετε και μας <Hamilton> κάνετε παρέα. Λέγεται pop για τι δύσκολε ώρε. Να κάνετε έτοιμα να μπείτε γιατί συζητάμε για τα πάντα. Ταινίε, σειρέ, προτάσει, μπορείτε να μα πείτε. Θέλω να κάνετε ένα podcast για το ΤΑΔΕ. Τέλο πάντων, μπορεί και να το κάνουμε. Αυτό επειδή από την επόμενη εβδομάδα θα δείτε τι θα ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε κάτι πιο έτσι. Πιο καλοκαιρινό κύριε Νέο, ναι, ναι, ναι. Θα μα χτυπήσει ε, λίγο ο ήλιο. Ναι, ε, εκεί οι προτάσει ε, μπαίνουν full στο παιχνίδι, οπότε μπείτε και γράφτε μα. Ακριβώ και τώρα έχουμε πάρα πολλέ σειρέ για να καταλήξουμε σε μία τάκα, αλλά εμένα μου ήρθε μία στο μυαλό. Είναι γκέμοφρονιστική, δεν ξέρω αν εσύ έχει κάποια ε, άλλη όχι, μια πάμε παρέμβαση. Thrones, ναι. Ωραία. Ε, all men must die, Valar When we make that sequel, motherfucker! <laughs>